Φίλες και φίλοι, καλό σας απόγευμα. Είναι μεγάλη χαρά μας σήμερα, γιατί προσδοκούσαμε να τον φιλοξενήσουμε στο πρόγραμμά μας. Είναι ο αρχιμανδρίτης Νεκτάριος Μουλατζώτης, είναι κοντά μας, έχει έρθει για εσάς εδώ στο στούντιο σήμερα. Να τον ευχαριστήσω που έκανε όλο αυτό το ταξίδι για να έρθει εδώ στην Κύπρο μας. Ακριβώς. Ευχαριστώ. Καταρχάς, σας ευχαριστήσω, Λίτα μου, για την πρόσκληση που μου έκανες να έρθω σήμερα. Εμείς ευχαριστούμε, Γιάννη. Κοντά σου, σε αυτή την εκπομπή, να ευχηθούμε σε όλους καλή χρονιά, να είναι ευλογημένη η χρονιά και με πνευματικούς καρπούς. Η πραγματικότητα θα είναι ότι είναι μια δύσκολη χρονιά, αλλά όσοι ελπίζουμε επάνω στο Χριστό, εμείς αντιμετωπίζουμε εντελώς διαφορετικά τα πράγματα από ό,τι τα αντιμετωπίζουν όλοι οι κοσμικοί. Όλα τα γεγονότα. Δεν υπάρχει γεγονός το οποίο αντιμετωπίζουμε με το ίδιο σκεπτικό όπως το αντιμετωπίζουν οι κοσμικοί. Και λέγοντας κοσμικοί, εννοούμε εκείνους που μέσα στην καρδιά τους δεν έχει μιλήσει ακόμα ο Χριστός. Διότι έχουμε επαναλάβει ότι και σε άλλη παλαιότερη εκπομπή, ότι δεν φτάνει να πιστεύω στο Χριστό. Εγώ λέγω πολλές φορές και έχω γράψει και στα βιβλία μου μέσα ότι οι δαίμονες πιστεύουν στο Χριστό. Δηλαδή ο διάολος πιστεύει. Σε κάποιους ανθρώπους μπορεί να περάσει η σκέψη μήπως δεν υπάρχει Θεός, μήπως αυτά είναι ένα δημιούργημα των παπάδων ή των καλογύρων. Μπορεί να περάσει μέσα από το μυαλό του διαβόλου, του αιωσφόρου και όλων των δαιμόνων, κάτι τέτοιο δεν περνάει από το μυαλό τους. Δεν περνάει, καθότι είναι λογικά όντα οι δαίμονες. Δεν περνάει καθόλου από το μυαλό τους. Άρα δεν αμφισβητούν στο παραμικρό την ύπαρξη του Θεού. Πιστεύουν απόλυτα. Άρα εάν πιστεύουν οι δαίμονες, και λέω κι εγώ, έρχονται μερικοί άνθρωποι, μου λένε παππούλη πιστεύω, μου λέει. Ναι, και οι δαίμονες του λέω πιστεύουν. Αλλά οι δαίμονες δεν πράττουν το θέλημα του Θεού. Οι δαίμονες κάνουν αυτό που οι ίδιοι θέλουν. Η διαφορά μεταξύ ανθρώπου και δαιμόνων είναι ότι ο άνθρωπος πράττει το θέλημα του Θεού. Εάν ο άνθρωπος δεν πράττει το θέλημα του Θεού, τότε είναι όμοιος με το δαίμονα. Γιατί και ο δαίμονας πιστεύει, ο διάβολος, αλλά δεν πράττει. Όμοιος και ο άνθρωπος τότε πιστεύει, αλλά δεν πράττει. Ο δε άνθρωπος που δεν πιστεύει στο Θεό και λέει δεν υπάρχει Θεός, αυτός είναι χειρότερος από το διάβολο. Γιατί ο διάβολος τουλάχιστον πιστεύει. Άρα λοιπόν, εμείς οι πιστοί αντιμετωπίζουμε, οι οποίοι αγωνιζόμαστε να πράττουμε στη ζωή μας το θέλημα του Θεού, βλέπουμε εντελώς διαφορετικά ακόμα και την οικονομική κρίση. Ακόμα και την οικονομική κρίση. Διότι για εμάς η κρίση αυτή είναι ευκαιρία. Κρίση τι σημαίνει? Κρίνω, λέμε, το δικαστήριο έκρινε 5 χρόνια φυλάκιση. Αποφάσισε. Δίκασε. Και καταδίκασε. Σε 5 χρόνια φυλάκιση. Άρα η λέξη κρίνω σημαίνει δικάζω. Για να έχουμε λοιπόν μια οικονομική κρίση, όλο αυτό που περνάμε και σαν ανθρωπότητα, αλλά και σαν, θα έλεγα, πρόσωπα και σαν κράτη, σαν έθνη, σημαίνει ότι κάτι έχει γίνει. Και κάποιος μας δίκασε, μας έκρινε ότι δεν έχουμε ανάγκη από την ευλογία του Θεού. Και αυτό το αποφασίσαμε δυστυχώς μόνοι μας. Διότι η ανθρωπότητα έφυγε από τον δρόμο του Θεού. Δηλαδή πιστεύουμε στο Θεό οι περισσότεροι άνθρωποι, αλλά δεν πράττουμε το θέλημά του. Ας μείνουμε λίγο στο θέλημά του, που είναι και η μεγαλύτερη προσευχή. Ή από τις μεγαλύτερες. Έτσι. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Ωραία. Ας πάμε. Και ρωτώ. Ναι. Στη ζωή μας πράττουμε αυτό που εμείς θέλουμε. Θα μου επιτρέψεις να δείξω ένα βιβλίο. Αυτό, το οποίο... ο έρωτας της καρδιάς μου, το έχω κοντά μου. Ο έρωτας της καρδιάς μου. Να το δείξουμε και λίγο, γιατί είναι ακριβώς. Πολύ ωραίο βιβλίο. Αυτό το βιβλίο αναφέρει μέσα, εκτός το ότι ο Ιησούς πρέπει να γίνει, όχι απλώς να τον πιστέψουμε, αλλά να γίνει ο έρωτας, η μεγαλύτερη αγάπη που έχω, να την έχω για το πρόσωπο του Χριστού. Πώς μέσα γίνεται? Εκεί, ναι, ναι, θα φτάσω. Μέσα εκεί
σε αυτό το βιβλίο θα μπορεί κανείς να διαβάσει. Καταρχάς, υπάρχει Θεός ή δεν υπάρχει. Υπάρχει κόλαση. Τι είναι η κόλαση? Γιατί πολλοί μας λένε ότι η κόλαση, ακόμα και οι Άγιοι, χρησιμοποιώντας διάφορα παραδείγματα, μας λένε ότι είναι ένας τόπος... κρύος, σκοτεινός. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, εκεί εξετάζουμε και βλέπουμε ότι η κόλαση δεν είναι αυτό όμως. Πείτε μας, αφού αρχίσαμε με αυτό, ας αρχίσουμε με την κόλαση και να πούμε και στους τηλεθεατές ότι περιμένουμε τα τηλεφωνήματά τους. Δίχως άλλο, θα θελήσουν να σας μιλήσουν. Ναι, λοιπόν, βεβαίως. Η κόλαση είναι η ίδια η αγάπη του Θεού. Ο άνθρωπος, θα παρομοιάσω, δεν είναι ένας διαφορετικός τόπος. Παρότι ο Χριστός σε μία παραβολή του μας λέει, ότι στην παραβολή του πλουσίου και του πτωχού Λαζάρου, ο μεν Λάζαρος λέει πήγε στους κόλπους του Αβραάμ, ο δε λέει πλούσιος, δεν ξέρουμε το όνομά του, έχει χαθεί το όνομά του, του πτωχού το ξέρουμε. Γιατί? Γιατί οι πλούσιοι επάνω στη γη έχουν όνομα. Βαρδινό Γιάννης, ο Νάσης, Μπόμπολας, οποιοςδήποτε. Έχουν όνομα. Τους ξέρει ο άλλος. Έτσι, το πτωχό δεν το ξέρει το πτωχαδάκι κανείς. Εμείς ανοίγουμε στα πτωχαδάκια του Θεού η πλειοψηφία. Οι πλούσιοι λοιπόν έχουν όνομα. Αυτοί που καταδυναστεύουν τους λαούς. Αλλά στην βασιλεία του Θεού χάνουν το όνομά τους. Και γι' αυτό λέγεται ο πλούσιος και ο πτωχός Λάζαρος. Καλό, ο πλούσιος δεν έχει όνομα. Ναι. Ο Λάζαρος ξαφνικά, ενώ δεν τον ήξερε κανείς πάνω στη γη, ένας φτωχός άνθρωπος, ξαφνικά στην βασιλεία των ουρανών αποκτά και γίνεται προσωπικότητα. Γιατί είναι κόλαση η αγάπη του Θεού? Τώρα θα σας φτάσω, εκεί θα φτάσω ακριβώς. Σε αυτή λοιπόν την παραβολή μας δείχνει μέσα τι, ότι είναι χωριστά, λέει, πήγε στους κόλπους του Αβραάμ, πήγε ο Λάζαρος και πήγε, λέει, στο πύρτο εξώτερον, λέει ο Χριστός. Στο πύρτο εξώτερον. Αλλά θα πρέπει να σκεφτούμε ότι τότε ποιους είχε ο Χριστός μπροστά του? Τι πνευματικού επίπεδου ανθρώπους είχε? Εάν έλεγε ο Χριστός και μίλεγε σε ανώτερο επίπεδο, δεν καταλαβαίνανε. Γι' αυτό τους χώρισε την κόλαση από τον Παράδεισο. Εγώ σε ρωτώ μια απλή ερώτηση. Είναι ο Θεός αγάπη? Η αγάπη μπορεί να τιμωρήσει? Όχι. Άρα πώς θα τιμωρήσει τον αμαρτωλό? Άρα πώς μπορεί ένας Θεός αγάπης να τιμωρεί και να στέλνει το παιδί του που έπλασε στην κόλαση? Αυτό είναι ανήκουστο. Γιατί μας λέγει ο Άγιος Μάξιμος, αν θυμούμε καλά, ο ομολογητής, ότι το κακό είναι ανύπαρκτο. Το αγαθόν και το καλό δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνον το καλό. Δεν υπάρχει κόλαση. Και τα βιβλία που λένε ότι θα πάμε στην κόλαση, η κόλαση είναι η αγάπη του Θεού. Ακούστε. Τώρα ακούστε, μου δίνετε ναύσματα να σκέφτομαι. Ακούστε, και δεν είναι μόνο αυτό που εξετάζω. Εμείς μπροστά σε αυτό το μεγαλείο αισθανόμαστε τη δική μας ανεπάρκεια. Δύο παραδείγματα θα σας πω. Εάν με συχαίνεστε και δεν θέλετε ούτε να με βλέπετε, δεν θέλετε ούτε να με αντικρίζετε. Είναι μερικοί άνθρωποι που κάποιοι, και εμένα ακόμα, είναι κάποιοι που δεν θέλουν να με βλέπουν. Είναι κάποιοι που ζηλεύουν. Είναι κάποιοι που σε αντιπαθούν. Είναι κάποιοι που σε φθονούν. Γιατί εσύ να είσαι ο μουλατσιώτης, γιατί εσένα π.χ. να σε δείχνει η Ελίτη και να μην δείχνει εμένα. Αυτό όμως δεν το επιλέγω εγώ. Εσείς με καλέσατε. Δεν εκλήθη μόνος μου. Και δεν είναι μόνο για την εκπομπή. Λέω, ενώ για τον κάθε άνθρωπο. Τώρα. Ναι. Να σε ζηλεύει νύφη σου, να σε ζηλεύει και ούτω καθεξής. Λοιπόν, ένα πρόσωπο που δεν το συμπαθείς, δεν το χωνεύεις, σκέψου ότι έρχεται τώρα και σε αγκαλιάζει αυτό το πρόσωπο και αρχίζει να σε φυλάει. Και να σου λέει αγάπη μου, παιδί μου, καλή μου, χρυσή μου, και να σε σφίγγει στην αγκαλιά. Εσύ για αυτό το πρόσωπο αισθάνεσαι αντιπάθεια. Δεν το θέλεις. Όσο σε αγκαλιάζω λοιπόν εγώ, που εσύ με αντιπαθείς, τόσο γίνεται η ζωή σου κόλαση.
Η αγάπη μου, το λέτε πολύ ωραία. Η αγάπη μου είναι για σένα κόλαση. Μάλιστα. Έχετε πάει ποτέ στη θάλασσα να κολυμπήσετε? Υπάρχει άνθρωπος που καλοκαιριάτικα μπορεί να πέσει μέσα στα νερά της θαλάσσης και να λέει καίγομαι από το δροσερό νερό? Όχι. Και όμως υπάρχουν. Ναι. Σκεφτείτε ότι η θάλασσα είναι η αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Θεού. Πέφτω εγώ μέσα στην αγκαλιά του Θεού, στην αγάπη του. Αλλά εμένα το σώμα μου, λόγω των αμαρτιών μου, που δεν φρόντισα να τις κλείσω με την εξομολόγηση, με τη Θεία Κοινωνία, με την πνευματική ζωή. Έχω πληγές σε όλο μου το σώμα. Ανοιχτές πληγές. Και πέφτω μέσα στη θάλασσα. Τι θα πάθω με τις ανοιχτές πληγές μέσα στη θάλασσα? Θα καώ. Εσύ θα δροσίζεσαι. Από την αλμύρα θα εσύ καώ. Εσύ θα δροσίζεσαι, ναι, στο ίδιο το νερό, ναι, και εγώ θα φωνάζω, υποφέρω. Καίγομαι, ναι, δεν μπορώ. Έχω πολλές ερωτήσεις. Το όπως καταλάβατε. Πολύ, είναι πολύ ωραίο. Η θάλασσα παράδειγμα, λοιπόν, ναι, μέσα σε αυτό το βιβλίο, ναι, αλλά δεν είναι το μοναδικό. Αναφέρω τόσα πολλά πράγματα για το θάνατο. Γιατί υπάρχει ο θάνατος? Δεν θα το αναπτύξουμε τώρα. Γιατί πεθαίνει το ένα παιδάκι 8 χρονών μίας ημέρας, γιατί πεθαίνει ο άλλος 100 χρονών? Ανωτελεία. Γιατί ο Θεός το επιτρέπει αυτό? Ανωτελεία, σας παρακαλώ, γεροντά μου, να πάρουμε και τον κόσμο που περιμένει, ναι, πολύ έτσι. Ένα λεπτούλι να ολοκληρώσω για να με ρωτήσει ο κόσμος. Ναι. Μέσα σε αυτό το βιβλίο πηγαίνει ο άλλος στην εκκλησία. Γνωρίζει γιατί ο ιερέας κρατάει το θυμιατήρι. Γνωρίζει γιατί ανάβει το κεράκι. Πολλοί πάνε και ανάβουνε 10 κεριά πριν μπουν στην εκκλησία. Κι όμως το ένα μόνο μετράει. Γιατί? Θα το βρούμε στο βιβλίο. Υπάρχει το τέμπλο. Ναι, είναι πολύ ωραίο βιβλίο. Γιατί? Το έχω διαβάσει ομολογουμένως. Γνωρίζοντας, ναι, λοιπόν, έχει πάρα πολλές για το θάνατο, για την κόλαση. Ξέρετε τι είναι ωραίο απάνω σε αυτή την γραφή? Ότι το έχεις διαβάσει. Ναι, το έχω διαβάσει, το έχω ρουφήξει. Ότι είναι αυτό που λέτε. Ο Χριστός είναι αγάπη. Ο Χριστός δεν υπάρχει ούτε τιμωρία, δεν υπάρχει ούτε κόλαση, δεν υπάρχει ούτε ένας βλοσιρός παππούλης. Υπάρχει το αγαθό, ναι, δεν υπάρχει το κακό. Μόνο. Όπως μάλιστα υπάρχει το φως, δεν είναι υπαρκτόν το σκοτάδι. Μάλιστα. Το σκοτάδι το γνωρίζετε, δεν είναι υπαρκτό. Ναι. Όπως δεν είναι υπαρκτό το κρύο. Ναι. Είναι υπαρκτή η ζέστη. Η απουσία ζέστη. Έτσι. Είναι η απουσία, το κρύο, είναι η απουσία της ζέστης. Άλιστα. Η απουσία του Θεού, ναι, δημιουργεί το κακό. Θέλω όμως λίγο να τα δούμε πώς αυτά εφαρμόζονται στην πρακτική καθημερινή αυτά μας ζωή. Αυτά τα αναπτύσσω όλα, ναι, μέσα στο βιβλίο αυτό. Ο Ιησούς, ο έρωτας της καρδιάς μου. Ναι. Πρέπει να ξέρω με ποιον έχω να κάνω. Και φτάνει, για να το ολοκληρώσω, φτάνουμε στο ιδανικό σημείο, όταν γίνει ο έρωτας, όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, και όπως λένε οι Άγιοι, τότε φτάνω στο να συνουσιάζομαι στη θέωση. Φτάνω στη θέωση να συνουσιάζομαι πνευματικά με τον ίδιο τον Χριστό μου, το με τον ίδιο τον Θεό μου. Μάλιστα. Είναι μια πνευματική που δεν έχει καμία σχέση με τη σαρκική ειδονή και νιώθει ο άνθρωπος ένα τέτοιο πράγμα. Κάτω από αυτό το πνεύμα λοιπόν και την κρίση και όλα τα γεγονότα τα βλέπουμε οι πιστοί εντελώς διαφορετικά. Επειδή... και εντελώς τα αντιμετωπίζουμε. Εάν ο κόσμος είχε αγαπήσει τον Χριστό, εάν είχε ερωτευτεί πραγματικά τον Χριστό, και το βιβλίο αυτό βοηθάει τον άνθρωπο να αγαπήσει τον Χριστό, και άμα τον δεν θα είχαμε αυτοκτονίες. 3.000 αυτοκτονίες στην Ελλάδα. Γέροντα, ένα παιδάκι της προάλλες εδώ στην Κύπρο μεγάλωσε με μια μητέρα ξένη που το εγκατέλειψε. Ο πατέρας μέσα στη μέθη του εγκατέλειψε και αυτό το συγκεκριμένο παιδί. Μόνο και έρημο αυτό το παιδί. Το αναφέρω τώρα επειδή βρίσκεστε εδώ. Και μαθαίνουμε ότι κάτω από, από αυτό το πρίσμα της μοναξιάς αυτοκτόνησε. Το παιδάκι. Το παιδάκι. Ναι, γιατί το παιδάκι δεν γνώριζε τι ηλικία εσύ του. Ναι. Λοιπόν, είναι μικρό δεν παιδί, 19 χρονών. 19 χρονών. Με έχουν καλέσει στο Λιοπέτρι την Πέμπτη, 6.30 ώρα, το Δημόσιο Νηπιαγωγείο, και καλέσε όλους τους μαθητές και τους γονείς, και ελεύθερη είναι η είσοδος. Θα ομιλήσω, ως παιδαγωγός που είμαι και εκπαιδευτικός, θα μιλήσω σε νέους και σε μεγάλους και σε μικρούς,
με θέμα τι οδηγεί το παιδί. Τα άθεα γράμματα. Φταίνε πολύ τα άθεα γράμματα, τα οποία δυστυχώς φύγανε τα θεωτικά γράμματα, όπως έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, και μπήκανε η άθεη παιδεία. Μιλάμε πλέον στο παιδί και φτιάχνουμε κομπιούτερ στο μυαλό του, γίνεται κομπιούτερ, και δεν απευθυνόμαστε στην καρδιά. Μάλιστα. Θέλει και τα δύο. Ο σκηνοθέτης με πιέζει να πάρουμε τα τηλέφωνα, γιατί βεβαίως περιμένει ο κόσμος. Η κυρία Παρασκευή, παρακαλώ. Ναι. Γεια σας, κυρία Παρασκευή. Γεια σας, τι κάνετε? Πολύ καλά εσείς. Γέροντα μου, η Παρασκευή είμαι από Λιοπέτη. Τι κάνεις, Παρασκευή μου? Θα είμαι καλά, την Πέμπτη. Είναι, χρόνια πολλά. Επίσης, καλή χρονιά. Θα είμαι την Πέμπτη και την Παρασκευή. Το ξέρω, Γέροντα μου, το ξέρω. Και θα είμαι εκεί, θα μιλήσω και τις 6.30 στο δημόσιο, με έχουν καλέσει. Ναι, θα σας δούμε προσωπικά. Με το βράδυ θα έρθετε στο χωριό? Όχι, θα είμαι σήμερα και αύριο στη Λεμεσό. Λεμεσό θα είστε. Θα μείνω εδώ σήμερα και αύριο Λεμεσό, ναι. Εντάξει, Γέροντα μου. Ευχαριστούμε, Παρασκευή μου. Να πάρουμε για την κυρία Ιβόνη, παρακαλώ. Ναι, εγώ μιλώ. Εσείς. Την ευχή σας, Γέροντα, και χρόνια πολλά και σε εσάς, κυρία Ελίτα. Να είστε καλά, καλή χρονιά. Έχω μία ερώτηση. Βεβαίως. Γέροντα μου, θέλω να πιστεύω ότι προσπαθώ όσο μπορώ να είμαι εντός της Εκκλησίας, να προσευχόμαι, να τηρώ όλα αυτά που μας λέει η Εκκλησία. Όμως, ορισμένες φορές νιώθω πραγματική τόση πολύ χαρά, θέλω να διαβάζω θρησκευτικά βιβλία, θέλω να κάνω πολύ πιο θερμή προσευχή, και μετά από αυτήν τη γλύκα, από αυτήν τη χαρά, συνήθως έρχεται έτσι ένα πρόβλημα, ένα περιστατικό που με λυπίζει. Το έχω προσέξει πάρα πολλές φορές αυτόν. Και κάτι άλλο, πιστεύω ότι η Θεία Χάρις είναι μια πρόγευση για το τι είναι ο Παράδεισος. Είναι αυτή η γλύκα, όπως που βουτσάμε το χέρι μας στο μέλι, έτσι, και παίρνουμε μια μικρή γλύκα αυτή της πρόγευσης. Αλλά όχι όλο, δεν παίρνουμε όλο τον μπολ το μέλι. Ναι, παίρνουμε μια κουταλιά. Αυτή της μικρής πρόγευσης, γιατί δεν μπορούμε εμείς να αντέξουμε, όπως έλεγε και ο Γέροντας ο Παΐσιος. Τόση χαρά δεν μπορούμε να την αντέξουμε. Θα πρέπει, την ευχή σας, του κυρίου, θα πρέπει να πούμε το εξής, ότι εδώ σε αυτό που μας είπε η αδελφή μας, έχει να κάνει με το εξής. Ο διάβολος, και την ευχαριστούμε. Ο διάβολος φθονεί τον άνθρωπο όταν ευτυχεί. Αυτό το έχουν πει πολλοί άνθρωποι, έτσι, ότι όσο πλησιάζουν. Και γι' αυτό θα το βρουν αυτό με πάλι μέσα στο βιβλίο που δείξατε. Ο Ιησούς ο έρωτας της καρδιάς μου. Όταν ο άνθρωπος φαίνεται ότι χαίρεται, το δείχνει. Γι' αυτό λένε κάπου οι πατέρες, μη γελάτε δυνατά. Μην αφήνετε στο διάβολο να βλέπει ότι χαίρεστε. Φθονεί, διότι είσαι το παιδί του Θεού. Φθονεί το Θεό, ο διάβολος, θέλει να λυπήσει το Θεό, και επειδή δεν μπορεί να χτυπήσει το Θεό, χτυπάει το παιδί του. Δεν έχουμε προστασία όμως. Ναι, ότι βλέπει. Τι κάνει ο διάβολος? Προσπαθεί να σου δημιουργήσει, μετά την πνευματική χαρά που πήρες, να σου φέρει ένα γεγονός που θα δημιουργήσει, το οποίο θα σε στεναχωρήσει. Γι' αυτό λένε οι πατέρες, ούτε στα εξωτερικά σημεία του σώματός μας να μην φαίνεται ο άνθρωπος ότι είναι ευτυχισμένος. Να έχει μέσα του μία χαρμολύπη, η οποία να είναι όχι εξωτερική, της ηρεμίας, αλλά εσωτερική. Μάλιστα. Για να μην μπορεί να ξέρει ο διάβολος, όπως δεν ξέρει ο διάβολος τι σκέπτομαι εγώ αυτή τη στιγμή. Δεν έχει πρόσβαση στον εσωτερικό κόσμο. Υπολογίζει από τις κινήσεις που κάνω. Μάλιστα. Δηλαδή ο διάβολος βλέπει ότι εδώ δίπλα μου έχω 2-3 βιβλία που έχουμε γράψει και θα αναφερθούμε. Σου λέει, θα αναφερθεί σίγουρα στα βιβλία του ο πατήρ Νεκτάριος. Ναι, αυτό θα το υπολογίζει όμως. Δεν βλέπει τη σκέψη μου. Ομοίως δεν βλέπει την κατάσταση της καρδιάς μου. Πώς γίνεται ο άνθρωπος με πανοπλία? Οπότε εκδηλώνοντάς το, από τις εκδηλώσεις, το βλέπει. Είμαι στεναχωρημένος, και γι' αυτό σε βλέπει. Αν είσαι στεναχωρημένος, στέλνει αμέσως το δαιμόνιο της μελαγχολίας. Αμέσως ακολουθεί το δαιμόνιο της απελπισίας και τρέχει ξοπίσω του το δαιμόνιο της αυτοκτονίας. Άρα, χαρμολύπη, ηρεμία, όχι εξωτερικά, να μην φαίνεται η χαρά, η πνευματική του ανθρώπου. Μάλιστα. Ώστε ο διάβολος να μην μπορεί να υπολογίσει σε τι κατάσταση ευρίσκεται ο άνθρωπος. Η χαρά να είναι μέσα μας και να είναι πάντοτε
Πηγαία. Πηγαία η χαρά. Κυρία Δήμητρα, θα πάρουμε μερικά τηλεφωνήματα. Ναι, έχουμε δύο ώρων μπροστά μας, όλο δικό μας. Θα πούμε και για τον Αντίχριστο, για τον οποίο γράψατε ένα πολύ, πολύ σοβαρό βιβλίο, θα έλεγε κανείς, γιατί τα βρίσκει όλα μέσα. Να πάρουμε λίγο στους τηλεθεατές που βεβαίως θέλουν να διψούν, διψούμε, γέροντά μου. Κυρία Δήμητρα μου, σας ακούμε. Ναι, κυρία Μιχαλίδου, χαίρετε. Χαίρετε. Ξέρετε, εγώ ήθελα να ρωτήσω τον γέροντα με ποιον τρόπο μπορούμε να προσευχόμαστε, να απευθυνόμαστε στον Κύριο. Διότι πώς θα μιλούμε, δηλαδή, σιγά από μέσα μας ή απλά σιγά, διότι όπως είπε, φθονεί ο δαίμονας, ας πούμε. Γιατί και εγώ όταν κάνω την προσευχή μου και ιδίως το βράδυ του απότυπνο, που είναι, νιώθω τόση μεγάλη χαρά, είναι τόσο κατανοητικές αυτές οι προσευχές που με γεμίζουν πραγματικά χαρά. Και όπως είπε και κάποια ακροάτρια, ακροάτρια προηγουμένως, πολλές φορές επειδή φθονεί ο δαίμονας, κάτι θα μας δημιουργήσει, το οποίο θα μας στεναχωρήσει. Αλλά εγώ ήθελα να μας απαντήσει ο γέροντας πώς μπορούμε να προσευχόμαστε σιγά από μέσα. Εκφόνος, ναι. Λοιπόν, όπως είπατε, πολύ ωραία, όπως είπατε πάρα πολύ ωραία, είτε εκφόνος γίνεται, είτε εσωτερικά διαβάζεται το απόδειπνο, εξάλλου η Εκκλησία και στα μοναστήρια τις ακολουθίες και το απόδειπνο το κάνουμε δυνατά. Αλλά είδατε τι είπατε, μου γεμίζει χαρά την ψυχή μου. Αυτή τη χαρά μη δείξετε. Διαβάζετε το, είτε δυνατά, είτε εξωτερικά. Είτε από μέσα σας, είτε απ' έξω, δεν έχει καμία σχέση. Την εσωτερική χαρά σας, αυτό που αισθάνεστε μετά, μη το δείξετε στο διάβολο. Ωραία. Να πω, έλεγε ο γέροντας Παΐσιος τώρα και τους τρόπους. Μέσα αναφέρομαι εκεί, διότι η προσευχή δεν είναι τίποτα άλλο παρά η συνομιλία με την αγάπη μου. Σύνδεση δηλαδή. Η συνομιλία. Μιλάω, μιλάω με τον έρωτά μου, τον έρωτα της καρδιάς μου. Μιλάω με αυτόν που έχει ερωτευτεί η ψυχή μου. Πώς θα μιλήσω, με τι λόγια θα χρησιμοποιήσω. Γλυκύτητας, αγάπης, τρυφερότητας. Αυτό που μου βγαίνει. Έλεγα σε κάποια κυρία, λέω, εάν φανταστείς ότι ήσουν απέναντί σου, σε μάλλον κοπέλα ήτανε, με ένα νεαρό που τον έχεις ερωτευτεί. Με τα λόγια πώς θα του το δείχνες αυτό. Αυτό έκανε ο γέροντας Πορφύριος. Αυτό έκανε ο Άγιος Σεραφείμ, ο Άγιος Χαράς. Λοιπόν, μου λέτε τώρα τους δύο αγαπημένους μου Αγίους, έτσι, Πορφύριος και Σεραφείμ του Σάρων. Είναι και η δική μου Άγιοι έτσι μέσα στην ψυχή μου, διότι τον πατέρα Πορφύριο τον γνώρισα πάρα πολύ καλά και τον πατέρα Παΐσιο. Ο πατήρ Παΐσιος λοιπόν έλεγε... Ο Πορφύριος ή ο Παΐσιος. Και ο Παΐσιος. Και ο Άγιος Σεραφείμ του Σάρων. Λοιπόν, έλεγε ο πατήρ Παΐσιος για την ευχή, το Κύριε σου Χριστέ, ελεησόν με τον αμαρτωλό. Πώς να το λέμε. Και λέει, όπως θέλετε, λέγεται το. Αρκεί αυτό που λέτε να βγαίνει μέσα από την καρδιά σας. Σοβαρά. Να βγαίνει μέσα από την καρδιά. Όπως όταν δεις έναν άνθρωπο, όταν δεις έναν και τον ερωτευτείς, αυτός θα αντιληφθεί από τον τρόπο που του μιλάς. Την ψυχή σου. Την ψυχή σου, ότι τον φλερτάρεις, ότι τον αγαπάς, ότι, συγχωρέστε με για την έκφραση που θα πω, είναι, είναι πνευματικά, ότι του την πέφτεις. Πολύ καλά κάνετε και θα μιλάτε με απλά λόγια, θα γιατί μας αντιληφθεί ο άνθρωπος. Παιδιά. Θα το αντιληφθεί ο άνθρωπος, ο απέναντι. Ομοίως λοιπόν, και αυτό βγαίνει πηγαίο, εκείνη τη στιγμή δεν σκέφτεσαι πώς να πω τώρα αυτά τα λόγια για να καταλάβει ότι τον έχω ερωτευτεί. Ομοίως λοιπόν, αν αρχίσω και λέω την ευχή, πώς θα τη λέω, έλεγε ο γέροντας Παΐσιος. Να τη λέω έτσι, να τη λέω αλλιώς. Όταν βγει πηγαία προς το πρόσωπο του Χριστού μας που αγαπάμε, η ευχή, ο Χριστός ανταλαμβάνεται. Αν τη λες μηχανικά, γυρίζεις το κομποσκήνι μηχανικά και λες απλό, ή είναι καρδιακή όντως. Λοιπόν, η κυρία Χρυσάνθη από Γερμανία θέλει να σας μιλήσει. Κυρία Χρυσάνθη, πρέπει να σας πω ότι στην Ελλάδα σας παρακολουθούν πάρα πολύ την εκπομπή σας. Τους αγαπούμε πάρα, πάρα πολύ και τους ευχαριστούμε πολύ. Πάρα πολύ, ναι. Κυρία Χρυσάνθη από Γερμανία, κύριε λοιπόν. Ναι, σας ακούει ο γέροντας, κυρία Χρυσάνθη. Να σας πω πρώτα συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Μας δίνετε τόσο κουράγιο και τέτοια δύναμη.
Και θέλω να ρωτήσω στο γέροντα, επειδή το καλοκαίρι κατεβαίνω Ελλάδα, mm-hmm. πού μπορώ να πάω για να το... Ωραιότατα. Λοιπόν, να μιλήσω. Ναι. Θα σας δώσω να σας εντοπίσω, να είστε ναι. καλά. Ευρισκόμαστε το μοναστήρι μας, είναι που είναι η γέφυρα του Ρίου Αντιρίου κοντά στην Πάτρα. Περνάμε απέναντι τη γέφυρα που φτιάχτηκε και είναι η πόλη της Ναυπάκτου. Mm-hmm. 12 χιλιόμετρα έξω από την πόλη της Ναυπάκτου είναι το μοναστήρι των Αγίων Σεραφείμ του Σάροφ και του Αγίου Αυγουστίνου. Είναι το μοναστήρι με το μεγαλύτερο καμπαναριό στον κόσμο. Mm-hmm. Έχουμε ένα καμπαναριό πολύ μεγάλο. 400 σήμαντρα και 62 καμπάνες. Όσες είχε η Αγία Σοφιά μας. Θα δούμε νομίζω και κάποια πλάνα. Ωραία. Λοιπόν, σε αυτό το μοναστήρι, επομένως, εάν περάσετε τη γέφυρα του Ρίου Αντιρίου και φτάσετε Ναύπακτο, θα και ρωτήσετε πού είναι το μοναστήρι του Αγίου Σεραφείμ και του Αγίου Αυγουστίνου, θα σας οδηγήσουν. Ωραία. Είναι 12 χιλιόμετρα. Περίπου 10 λεπτά. Α, βλέπω το χωριό είναι. Τώρα τι βλέπουμε. Εκεί είναι το μοναστήρι. Αυτό είναι το μοναστήρι μας. Και εδώ είναι οι κατασκηνώσεις της Μονής. Άρα εκεί φιλοξενούνται παιδάκια. Εκεί φιλοξενούνται νέοι ναι. φοιτητές ναι. λυκείου, γυμνασίου mm-hmm. και χριστιανικά ζευγάρια. Μάλιστα. Εδώ βλέπουμε είναι μία λήψη από ελικόπτερο. Mm-hmm. Από ελικόπτερο, το μοναστήρι βλέπουμε τώρα. Μα είναι ένα πανέμορφο μοναστήρι, έτσι. Το οποίο βλέπει είναι ένα κάστρο στην ουσία. Ναι. Ένα κάστρο. Mm-hmm. Καστρομονάστηρο θα λέγαμε. Mm-hmm. Το οποίο βλέπει η θέα του είναι προς τη θάλασσα. Βλέπουμε ένα μεγάλο σταυρό ύψους 16 μέτρων από τσιμέντο. Mm-hmm. Λοιπόν, και από κάτω βλέπουμε τον Πατραϊκό και Κορινθιακό κόλπο. Είναι το μοναστήρι του Αγίου Σεραφείμ του Σάρου. Σεραφείμ και Αυγουστίνου Επισκόπου Ιππόνος. Και Αυγουστίνου. Εδώ περνάει από πάνω, βλέπετε ακριβώς. Να το μεγάλο καμπαναριό φαίνεται. Αυτό πώς χτίστηκε γέροντα το μοναστήρι. Με τη συνδρομή του κόσμου. Αυτό το μοναστήρι. Δεν υπάρχει. Πήγατε εσείς εκεί και το επιλέξατε το χώρο. Ναι. Επέλεξανε το χώρο. Ναι. Ο οποίος χώρος εκεί ήταν αμπέλια. Ναι. Παντελώς αμπέλια. Και ήταν εκ του μηδενός, δεν υπήρχε τίποτα. Mm-hmm. Εκεί αγοράσαμε το χώρο για να χτίσουμε το μοναστήρι των Αγίων Αυγουστίνου και Σεραφείμ του Σαρόφ και χτίσαμε και το μοναστήρι του Αγίου Νεκταρίου. Δύο ησυχαστήρια, τα οποία φυσικά ανήκουν και υπάγονται στη Μητρόπολη Φωκίδος, υπαγόμεθα πνευματικά. Mm-hmm. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε από κοντύτερα το μοναστήρι και εκ του μηδενός χτίστηκαν όλα αυτά. Είμαστε εκεί τώρα 27 χρόνια. Mm-hmm. Εκ του μηδενός 27 χρόνια. Εδώ βλέπουμε ο κόσμος παρακολουθεί και περιμένει να ακούσει τα σήμαντρα και τις καμπάνες να χτυπήσουν. Θα τα ακούσουμε και εμείς τώρα. Μου φαίνεται ότι κάποια στιγμή χτυπάνε. Ωραία. Θα δώσουμε λοιπόν ένα τηλεφώνημα που περιμένει η ώρα. Ναι. Ο κύριος Τάσος. Κύριε Τάσο, μου σας ακούμε. Ναι, χαίρετε. Χαίρετε, κύριε Τάσο. Παραφερίζομαι τον Πάτε Νεκτάριο. Βεβαίως. Και να παρακαλέσω αν κάποια επίσκεψη ή σεμινάριο στη Λεμεσό μας πήγε να γνωρίζω ότι είμαστε από Λεμεσό. Δεν άκουσα, είναι από κινητό και δεν ακούγεται. Λίγο πιο καθαρά επαναλάβετε κύριε Τάσο παρακαλώ. Αν υπάρχει κάποιο σεμινάριο στη Λεμεσό λέω να μας το αναφέρει για να γνωρίζουμε και εμείς από Λεμεσό. Σεμινάριο όχι, δεν δίνει ο γέροντας. Σεμινάριο κάποιες πληροφορίες για το πού θα βρίσκεται ο γέροντας θα πάρετε από τηλέφωνο που βρίσκεται στην οθόνη σε ταχτά διαστήματα. Θα περνά ένα τηλέφωνο και θα μπορείτε έτσι να πάρετε κάποιες λεπτομέρειες. Κύριε Μιχαήλ, εσείς. Μάλιστα. Ναι, κύριε Μιχαήλ, σας ακούει ο γέροντας. Ναι. Και μιλάει για την κόλαση. Είπε ότι δεν υπάρχει κόλαση. Ναι. Εγώ είμαι άκρος αντίθετος. Να ακούσουμε. Διότι πού πηγαίνουν τα Ιερά Ευαγγέλια που ανακοινώσκονται που λέει πορεύεστε απ' εμού εις το πίστο κατηραμένο. Το είπαμε αυτό. Το ετοιμασμένο υπό τον διαβόλο. Ωραιότατα. Θα μας δώσει και πάλι. Πού πηγαίνει, ένα λεπτό δεν τελειώσα. Ναι. Πού πηγαίνει το Ευαγγέλιο αυτό που ανέφερε ο Πάτερ που σχετίζεται με τον Πλούσιο και τον Λάζαρο. Ναι. Δεν είπε τη φράση όμως
πέψον Λάζαρον ή να βάψει το άκρο του δαχτύλου του με είδωρ και καταψύξει τη γλώσσα μου. Πού πάει το Ευαγγέλιο της νεκροσύμου ακολουθίας? Ή τα αγαθά ποιήσαντες της ανάστασης ζωής? Ή δε τα φαύλα πράξαντες της ανάστασης κρίσεως? Σας ευχαριστώ πολύ, θα πάρετε την απάντηση. Ένα λεπτό, δεν είναι τέλειο, θα σας παρακαλώ. Ναι, με υπάρχει, έχει δοθεί απάντηση. Πιστεύω ότι στέλνουμε τα λανθασμένα μηνύματα, αφού δεν υπάρχει τιμωρία. Αντιλαμβάνεστε ότι ο καθένας που τα ακούει αυτά που λέει ο Πάτερ, εξυπακούεται ότι αφού δεν υπάρχει τιμωρία, ο Θεός είναι μόνο αγάπη, άρα θα κάνω ό,τι... Μας δίνει την ευκαιρία να επαναλάβουμε μια εξήγηση που δεν έχει δοθεί ποτέ και τον ευχαριστώ που μας την έχει δώσει, γιατί και στο δικό μου το μυαλό πάντα έλεγα, αφού αυτός ο Θεός είναι αγάπη, πώς είναι δυνατόν να με τιμωρεί εμένα, τι σώει Θεός είναι αυτός. Αυτοτιμωρείται, είπαμε ο άνθρωπος. Να παρακαλώ γέροντα, επαναλάβετε λίγο. Ο Θεός δεν μπορεί να τιμωρήσει. Ο άνθρωπος αυτοτιμωρείται, είπαμε. Ούτε είπαμε ότι η κόλαση δεν υπάρχει με τη συγκεκριμένη μορφή των γκαζανιών, αφού αναφέραμε ότι πέφτομαι στη θάλασσα και επειδή οι πληγές μου είναι ανοιχτές, πλέον υποφέρω. Αυτό το υποφέρω μεταφράζεται στα αρχαία ελληνικά, κολλάζω. Μάλιστα. Άρα είναι κολλασμός. Αλλά δεν με τιμωρεί ο Θεός. Αυτοτιμωρούμε εγώ, γιατί όσο έζησα πάνω στη γη, δεν εξομολογήθηκα, δεν φρόντισα να κλείσω, όπως είπα προηγουμένως, πληγές μου. Ο Θεός δεν μπορεί να με τιμωρήσει. Είναι όπως αναφέρουν οι Άγιοι, αναφέρουν ένα περιστατικό με τον ήλιο. Ο ήλιος βγαίνει όχι για να κάψει τους ανθρώπους, αλλά ο ήλιος βγαίνει για να ευεργετήσει τον άνθρωπο, λένε οι πατέρες. Λοιπόν, όμως όταν κάποιος έχει βλάβη στο μάτι του, αυτός που έχει βλάβη, και η βλάβη είναι το αμάρτημα, ζει αμαρτωλή ζωή, αυτό σημαίνει βλάβη, είναι βλαμμένο το μάτι του. Αυτός λοιπόν που το έχει βλάψει το μάτι του και δεν το έχει θεραπεύσει, γι' αυτό η Εκκλησία έχει σκοπό να θεραπεύει, όπως λέει ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου, έχει σκοπό να θεραπεύει, είναι θεραπευτική η αγωγή της, να θεραπεύσει. Εάν λοιπόν πεθάνω και δεν έχει θεραπευτεί το αμαρτημά μου, τότε λέει οι ακτίνες του ηλίου, όπως όταν ζω, έχω πρόβλημα και λέω δεν μπορώ τον ήλιο, φέρτε μου μαύρα γυαλιά. Προτιμάω το σκοτάδι μόνος μου. Γέροντα μου, σας ομολογώ ότι αυτό το παράδειγμα μου ήρθε στο μυαλό και το ξεστομίσατε. Λέει, για να δεις τον ήλιο πρέπει να είσαι ήλιος. Αλλιώς τυφλώνεσαι. Άρα λοιπόν δεν είπα αυτό ότι δεν τιμωρείται. Μάλιστα. Ο ίδιος... Πρέπει να προσέχουμε και καλό είναι κανείς, αν θέλετε δείξτε το πάλι το βιβλίο. Αυτό το βιβλίο, ο αγαπητός μας αδελφός, πρέπει να το διαβάσει και εκεί ακριβώς ο δε Μητροπολίτης Πειραιός μου έστειλε τα καλύτερα συγχαρητήρια και άλλοι Μητροπολίτες για το θεολογικό του περιεχόμενο. Ναι, γιατί λοιπόν, πραγματικά απαντάτε αυτή η ερώτηση πώς ένας καλός Θεός... Δεν καταργεί τα Ευαγγέλια. Η απόλυτη αγάπη. Απλώς μας λέγει ότι... Να πω ένα άλλο παράδειγμα σύγχρονο. Ναι. Εγώ σήμερα πήρα το αεροπλάνο και έφτασα στη Λευκωσία, εδώ, στην Κύπρο μας. Έτσι, ένας άλλος πήρε το αεροπλάνο και πήγε στο Βερολίνο. Είναι επιλογή μου το ότι εγώ έκοψα εισιτήριο για την Κύπρο και επιλογή του αλουνού που πάει Βερολίνο. Είναι επιλογή του ανθρώπου ο οποίος θέλει να ζει με στην αμαρτία. Και στο τέλος, εκεί που θα φτάσει, αυτό και θα απολαύσει. Εάν ο ίδιος κόβει με το αεροπλάνο που λέει απ' έξω κόλαση, μόνος του, ο Θεός, ως Θεός αγάπης, δεν μπορεί να τον τιμωρήσει. Είναι επιλογή του. Είναι επιλογή του να πάει σε αυτόν τον τόπο. Δηλαδή τι, να μην κλείσει τις πληγές του. Και γι' αυτό λέει εδώ ο Οργένης, λένε οι Άγιοι Πατέρες, αναφέρει ότι... στην αποκατάσταση των πάντων, ότι ο καλός Θεός, πώς θα βλέπει λέει, τα παιδιά του να βασανίζονται. Και γι' αυτό λέει μια αιρετική θεωρία, ότι στο τέλος ο Θεός τα αποκαθιστά όλα, τους συγχωρεί όλους και πάνε όλοι παράδεισο. Και όλοι γεύονται το καλό. Δεν γίνεται αυτό. Διότι είναι επιλογή μου και θέλω ως ελεύθερη προσωπικότητα να βιώνω και να ζω την αμαρτία. Και δεν θέλω να πάω στον παράδεισο. Είναι επιλογή μου. Δεν θέλω τον Ιησού. Όπως είναι επιλογή του διαβόλου. Δεν θέλει.
Άρα, εάν ο Θεός τον αποκαταστήσει και του κόψει αυτή την επιλογή, άρα ο Θεός δουλεύει διδακτορικό τρόπο. Είναι πολύ σαφές και εμένα με ικανοποιεί πλήρως. Ελπίζω και τους τηλεθεατές. Ναι, δηλαδή, μπορεί να μην είναι, θεολόγος ο κύριος που πήρε. Ναι. Και γι' αυτό μπορεί να μην γνωρίζει ακριβώς τη θεολογία του πατέρα. Ο Θεός δεν είναι τιμωρός. Αυτό αποκαθίσταται. Ο άνθρωπος μόνος του επιλέγει και αυτοτιμωρείται. Δεν τιμωρεί ο Θεός. Ο κύριος Χρήστος που περιμένει, και να πάμε και λίγο σε άλλα θέματα, αφού δούμε και το πρώτο ρεπορτάζ σχετικά με τη ζωή σας. Κύριε Χρήστο, σας ακούμε. Ναι, γεια σας. Γεια σας, κύριε Χρήστο. Θέλω να ρωτήσω τον Γέροντα, εάν ο Χριστός βαφτίστηκε στις 8 μέρες μετά τη γέννησή του και εάν του έχει γίνει περιτομή, δηλαδή με τον μουσουλμανικό τρόπο. Με τον εβραϊκό. Ήταν και εβραϊκό. Ναι, εβραϊκό. Αν είναι δυνατό, σε παρακαλώ. Ωραία, να μας απαντήσει, παρόλο που είναι εκτός θέματος. Είναι εκτός θέματος. Εκτός θέματος, να απαντήσουμε έτσι γρήγορα, ότι ο Κύριος μας, μάλλον οι γιορτές, έχουν τοποθετηθεί από τους Αγίους για να κάνουν ένα κύκλο. Δηλαδή βάλαμε 25 Δεκεμβρίου τη γέννηση, αφού βάλαμε 25 πιο πριν Μαρτίου, τον Ευαγγελισμό. Μάλιστα. Εάν είχαμε βάλει 26 τον Ευαγγελισμό, θα είχαμε βάλει 26 Δεκεμβρίου. Πολύ πιθανό. Υπάρχει ένας κύκλος της, των πατέρων της Εκκλησίας που καθορίσανε το πώς θα εορτάζουμε. Άρα οι ημερομηνίες ακόμα και γι' αυτό πρέπει να πούμε οφάνεια και τη γέννηση του Χριστού μέχρι την εποχή του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου τα γιορτάζαμε 6 Ιανουαρίου. Δηλαδή Χριστούγεννα και τη βάφτιση του Κυρίου την είχαμε την ίδια μέρα μαζί. Και έρχεται ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος και λέει τα χωρίζω. 25 Δεκεμβρίου θα πάει η γέννηση, 6 Ιανουαρίου θα μείνουν τα Θεοφάνεια. Άρα λοιπόν ο κύκλος τον έχει τακτοποιήσει η Εκκλησία με τους δικούς της λόγους που έχει και που αποδεικνύονται ότι είναι σωστότερες οι ημέρες που τοποθετούνται. Για την περιτομή. Για την περιτομή. Η περιτομή γίνεται την 8η ημέρα και όπως λέει ο Άγιος Δαμασκηνός, αναφέρει ότι έγινε την 8η ημέρα και είναι σύμβολο ότι 8.000 χρόνια θα υπάρξει η ζωή πάνω στον πλανήτη Γη. Την 8η περιτέμπνεται, τελειώνει, κόβεται. Και γι' αυτό λέει θα κρατήσει 8.000 ετερίδες. Από την ημέρα που έφτιαξε όχι τη γη και τα λοιπά, την ώρα που φτιάξει τον άνθρωπο. Θα περάσουν 8.000 χρόνια και μέσα στον 8η χιλιετηρίδα, γι' αυτό λέει ο Άγιος Κοσμάς ο Τολός, ουέις τους ογδοήτες ιερείς, ή ότι ο Αντίχριστος θα εμφανιστεί τότε που θα είναι στον 8ο αιώνα, αποκτήσεως κόσμου. Λοιπόν, εννοούν την 8η χιλιετηρίδα, διότι εάν μετρήσουμε και τις ημέρες, είναι η πρώτη ημέρα, η Κυριακή, αλλά έπαψαμε να τη λέμε πρώτη, διότι πήρε το όνομα του Κυρίου γιατί την πρώτη ημέρα της εβδομάδος αναστήθηκε. Η πρώτη, η δευτέρα ημέρα, η τρίτη ημέρα, η τέταρτη ημέρα, η πέμπτη ημέρα, η Παρασκευή των φαγητών και το Σάββατο, σαββατίζω σημαίνει ξεκουράζομαι. Το 8.000 μπορεί να είναι συμβολικό. Προσέξτε, η επόμενη ημέρα είναι η 8η που αρχίζει η αιώνια ζωή. Γέροντα, μπορεί να είναι συμβολικό όμως, γιατί ο άνθρωπος έχει πιαστεί πολύ πριν. Σας λέω ότι είπε ο Άγιος. Γι' αυτό πολύ είπα, να είναι ο Άγιος Δαμασκηνός. Μάλιστα. Δεν είπα κάτι άλλο. Γι' αυτό τονίζω ποιος λέει και τι λέει. Μπορούμε να το διαβάσουμε, τον Άγιο Δαμασκηνό το Στοδίτη. Το αναφέρει ξεκάθαρα αυτό το πράγμα για τον άνθρωπο. Δηλαδή θα κρατήσει 8 χιλιετηρίδες. Λοιπόν, να επανέλθουμε όμως στο θέμα μας. Άρα η περιτομή έγινε και συμβολίζει επίσης το δικό μας βάπτισμα. Διότι αυτό ήταν το βάπτισμα των Εβραίων. Και έπρεπε να πληρώσει κάθε εβραϊκή νομοθεσία. Σκεφτείτε ότι κατηγορούσαν τον Χριστό ότι δεν τηρούσε τον εβραϊκό νόμο. Δεν τον τηρούσε, λέει. Ενώ τον τηρούσε. Τον τηρούσε. Σκεφτείτε να μην είχε κάνει ανθρωπίνος την 8η ημέρα την περιτομή. Δεν θα τον αποδέχονται έτσι καθόλου οι Εβραίοι. Λοιπόν, η κυρία Άννα, να την ακούσουμε. Και να πάμε να δούμε μετά τα δύο τηλεφωνήματα το ρεπορτάζ για τον Γέροντα. Κυρία Άννα μου, σας ακούμε. Ναι. Σας ακούμε, κυρία Άννα. Ναι.
Μα η Ελίτα με ακούει. Η Ελίτα σας ακούει και σας μιλά. Ναι. Ναι. Ελίτα μου, συγχαρητήρια και θαύμασα τον Γέροντα. Σας ευχαριστώ και εγώ τον και αγαπώ πολύ. Τον Γέροντα. Ναι. Να ζήσει χρόνια πολλά. Δεν του αρέσει να ακούει έτσι του Γέροντα. Στεναχωριέται. Ναι. Του είπε δεν έχει κόλαση. Μάλιστα. Όχι, δεν έχει κόλαση. Είπε να αγαπάτε αγνήρους. Ναι. Ναι, συγχαρητήρια πάλι. Να είστε καλά και Άννα μου, να το ξαναπείτε Γέροντα μου για να το εμπεδώσουμε. Να το εμπεδώσουμε. Ναι. Ότι ο Θεός δεν τιμωρεί. Ο άνθρωπος είναι επιλογή του στην επόμενη ζωή να ζήσει μακριά από το Θεό. Μάλιστα. Οπότε ζει μακριά από το Θεό. Ζει στην αγάπη του Θεού μέσα. Μεν. Απλώς δεν την αντέχει. Έτσι. Τον κάνει αυτή η αγάπη του Θεού, όπως είπα, να υποφέρει. Είπατε ένα πολύ ωραίο παράδειγμα με τον ήλιο. Άμα δεν μπορείς να ζεστατείς... Θα διαβάσουν στο βιβλίο μέσα. Επίσης να πω ότι τις ημέρες αυτές κυκλοφόρησε αυτό το βιβλίο. Α, το έχω μπροστά μου και το έχω διαβάσει. Α, το έχετε. Σύγχρονος γεροντικός λόγος, το βλέπουμε και αυτό. Αυτά τα βιβλία... Αυτό κυκλοφόρησε τώρα. Ναι. Αυτό αν ανοίξετε τον πρόλογο, θα δείτε ότι το βιβλίο αυτό το προλογίζει ο ηγούμενος της Μονής Βατοπεδίου. Ο γέροντας Εφραίμ. Πέρυσι ο γέροντας Εφραίμ τέτοια περίοδο ήταν στη φυλακή. Του έδωσα λοιπόν τα χειρόγραφα και του είπα, γέροντα, μια και είστε μέσα στη φυλακή, έχετε λίγο χρόνο, διαβάστε τα αυτά τα χειρόγραφα. Σύγχρονος γεροντικός λόγος. Μιλάει για τη σπουδή, τη μέθεξη, τη θεωρία. Την κάθαρση, το φωτισμό, τη θέωση. Λοιπόν, του άρεσε τόσο πολύ του γέροντα, που όταν του είπαν θέλει να γράψει τον πρόλογο του βιβλίου, μου λέει ο γέροντας με τα μεγάλης χαράς, διότι αξίζει, και μάλιστα με την προτροπή του, μου είπε ότι όταν πας στην Κύπρο, θα το δείξεις στους αδελφούς μας, εκεί τους Έλληνες, το βιβλίο το οποίο ο ίδιος έχει την υπογραφή του. Από κάτω, άμα τη δείτε, εδώ είναι ο πρόλογος, το λέει του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, και εδώ έχει και την υπογραφή του, από κάτω, του γέροντα Εφραίμ, όπου συνιστά αυτό το βιβλίο να το μελετήσουμε, σύγχρονος γεροντικός λόγος. Είναι ο πρώτος τόμος, γιατί θα ακολουθήσει και δεύτερος τόμος και αναφέρεται επίσης πάλι σε αυτά τα σημαντικά θέματα. Το πώς δηλαδή, αυτό που μου κάνει μια ερώτηση, πώς θα εφαρμόσω σε πρακτικό το επίπεδο. Θέλημα του Θεού. Γιατί είπε προηγουμένως μια κυρία ότι... Δεν σας έχω φέρει του Αγίου Νικοδήμου τον αόρατο πόλεμο. Αναφέρει ο Άγιος Νικόδημος και λέει, πολλοί πιστεύουν ότι κάνοντας πολύ ωραίες προσευχές θα σωθούνε. Πολλοί πιστεύουν, λέει, ότι κάνοντας ατέλειωτες ώρες κουμποσκίνη θα σωθούνε. Πολλοί λέγουν, λέει, ότι κάνοντας μεγάλες αγρυπνίες, ξεκινάνε από τις 8 και τελειώνουν την άλλη μέρα το πρωί στις 8. Την αγρυπνία. Πιστεύουν ότι θα σωθούν. Άλλοι κοιμούνται, λέει, στο δάπεδο και κάνουν μεγάλες ασκήσεις ή κάνουν πάνω από 1000 μετάνοιες. Και θα σωθούν. Πιστεύουν, λέει, ότι όλοι αυτοί θα σωθούν. Και λέει ο Άγιος Νικόδημος. Ναι. Αυτά είναι απαραίτητα. Αλλά απαραίτητα γυμνάσματα της ψυχής. Αυτά δεν φέρνουν τη σωτηρία. Κάνε όσα κουμποσκίνια θέλεις. Πήγαινε όσες φορές θέλεις εκκλησία. Πήγαινε όσες φορές θέλεις και κάνε μετάνοιες. Όσα θέλεις είναι γυμνάσματα. Και για να σας δώσω να καταλάβετε, και αυτό αναπτύσσουμε μέσα εδώ. Αυτό... Πώς θα σωθείς. Ακριβώς, μέσα στο βιβλίο, αυτά τα λόγια του Αγίου Νικοδήμου, του Αγιορείτου, ο οποίος τι μας λέγει. Ότι είναι σαν να πας να προπονείσαι. Επειδή προπονείσαι, δεν έχεις κερδίσει, άμα δεν τρέξεις Ολυμπιακούς αγώνες. Όλα αυτά βοηθούν την ψυχή και είναι απαραίτητα και το κουμποσκίνι και οι αγρυπνίες, αλλά όχι ότι αυτά θα σώσουν. Τι σε σώζει. Δηλαδή, νηστεύω, άρα σώθηκα. Κάνω ελεημοσύνη, άρα σώθηκα. Τι σε σώζει. Προσεύχομαι, άρα σώθηκα. Διότι αυτό δημιουργεί έναν τυπικό χριστιανισμό. Έναν τυπικό χριστιανισμό. Τι μας σώζει? Ο ποιόν το θέλημα του Θεού. Αυτός ο οποίος θα κάνει στη ζωή του πράξη αυτό που θέλει ο Θεός. Αυτό αναπτύσσουμε μέσα σε αυτό το βιβλίο. Αυτό είναι κορυφαίο, γέροντα μου, σας ευχαριστώ που μας ευχαρίζετε. Εάν δεν πράξεις αυτό που θέλει ο Θεός,
Όλα τα άλλα είναι καλά, λέει ο Άγιος Νικόδημος, αλλά είναι γυμνάσματα. Δεν μπορούν να σώσουν τον άνθρωπο. Ερχόμενοι πίσω από το ρεμποστάζ, θα μου μιλήσετε λίγο για αυτό το θέλημα του Θεού. Λοιπόν, η κυρία Μυριάνθη που περιμένει, παρακαλώ. Κυρία Μυριάνθη, χαμηλώστε την ένταση της τηλεόρασης όταν μας μιλάτε, σας παρακαλώ πολύ, και μας ακούτε από το τηλέφωνο, παρακαλώ. Υπάρχει πρόβλημα, παρακαλώ. Hello. Ναι, σας ναι. Ακούμε. Γεια σας. Γεια σας. Θέλω να σας κάνω τον Μουλβάτερ. Ό,τι γίνει είναι πτωρά παρουσία. Θα υπάρχει μια ζωή, όχι να πεθάνει μια δεύτερη. Λοιπόν, ακούγεται πολύ κακή γραμμή. Θα παρακαλέσω την παραγωγή να επαναλάβει αργότερα. Θέλετε να δώσετε κάποια απάντηση για την Δευτέρα Παρουσία ή θέλετε να περιμένουμε... Δεν έχω ένα πρόβλημα να πω, ναι. Γιατί είχατε κάνει και το ξαναέφερα το βιβλίο, μια εκπομπή περί του Αντιχρίστου. Θα δούμε και ρεπορτάζ πάνω στο βιβλίο σας. Πρέπει να πούμε ότι αυτό το βιβλίο, ότι η ανθρωπότητα στρώνει κόκκινο χαλί, όπως και τώρα, με όλα με αυτή την κρίση την οικονομική, στρώνουμε το χαλί. Ήδη συζητάει το Υπουργείο Οικονομικών στην Ελλάδα για την κατάργηση του χρήματος. Μάλιστα. Και τη χρησιμοποίηση αυτή τη στιγμή με μικροτσίπ του πλαστικού χρήματος. Α, ήδη το συζητάει. Ήδη αυτό. Το συζητάνε με σκοπό τη φοροδιαφυγή. Το έχουμε αναφέρει μες στο βιβλίο μας. Μάλιστα. Αυτά όλα στρώνουν κόκκινο χαλί. Και πολλά άλλα γεγονότα που δείχνουν ότι η εποχή μας, και πρέπει να πούμε, όπως είπα και τηλεφωνικά τότε, ότι όταν μιλάμε περί Αντιχρίστου, ο λόγος περί Αντιχρίστου πρέπει να είναι χριστολογικός. Όταν μιλάμε για την πορνεία, δεν μιλάμε για να οθήσουμε τον κόσμο στην πορνεία. Για να τον αποθήσουμε. Μιλάμε για να τον οδηγήσουμε να μην πορνεύσει, αλλά να οδηγηθεί στον Χριστό. Όταν μιλάμε περί της κλοπής, δεν μιλάμε για να πάει να κλέψει ο άλλος. Ομοίως, όταν γίνεται λόγος περί Αντιχρίστου, πρέπει είτε ο συγγραφέας του βιβλίου, είτε εκείνος που μιλάει περί Αντιχρίστου, όπως άκουσα μια ομιλία του Λεμεσού περί Αντιχρίστου, πρέπει να οδηγεί στον Χριστό. Mm-hmm. Πρέπει να μας οδηγεί στον Χριστό. Γιατί όχι να με οδηγήσει στον Αντίχριστο, ούτε να με φοβήσει αυτό το οποίο θα ακούσω, να με τρομοκρατήσει. Ωραία. Αλλά να με προετοιμάσει. Αυτό λοιπόν το βιβλίο ακριβώς προετοιμάζει για το τι θα δούμε σύμφωνα με τις προφητείες της Αγίας Γραφής, τι βιώσαμε, τι έχει πραγματοποιηθεί και τι μέλη να γίνει ώστε να στρωθεί το κόκκινο χαλί. Γιατί βλέπετε, όταν έρχεται ένας βασιλιάς, το ανοίγουμε το κόκκινο χαλί και περνάει επάνω. Όταν έχει ρηθεί λοιπόν ο Αντίχριστος ως βασιλεύς της ανθρωπότητος, στη θέση του βασιλέως Χριστού, θα περπατήσει πάνω στο κόκκινο χαλί. Πού βρισκόμαστε που εμείς τώρα. Είμαστε πολύ κοντά. Πολύ κοντά. Δεν είμαστε πολύ μακριά. Επειδή έχει ετοιμαστεί ρεπορτάζ. Δεν μπορούμε να πούμε, να σας πω το χρόνο. Ναι, αλλά έτσι. Βρισκόμαστε λοιπόν, εκεί. Αλλά είμαστε σύμφωνα με τους Αγίους πάρα πολύ. Και θα το αντιληφθεί αυτό κανείς διαβάζοντας το βιβλίο. Μάλιστα. Θα δει μέσα ακριβώς και θα λυθούν όλες οι απορίες του. Άρα και η οικονομική κρίση, να πάρουμε τον Ανδρέα είναι μέσα τώρα. Στο παιχνίδι, ναι. Είναι μέσα στο παιχνίδι, ναι. Που στρώνουμε το κόκκινο χαλί. Γιατί αναφέρει μια προφητεία και λέει, θα έρθει μια εποχή, λέει ο Χριστός, αποκαλύπτει στον Ιωάννη, όπου οι άνθρωποι δεν θα συναλλάσσονται με χρήματα, αλλά θα συναλλάσσονται με ένα χάραγμα. Με κάτι που θα έχουν, λέει, στο δεξί τους χέρι ή στο μέτωπο. Ακούστε τι λέει. Θα έχω κάτι στο δεξί μου χέρι ή στο μέτωπο και δεν θα συναλλάσσω, με, λέει, με χρήματα. Μάλιστα. Αλλά θα συναλλάσσω. Άρα θα καταργηθεί ο τρόπος να δίνω χρήματα και να παίρνω είδος. Και αυτό το προφητεύει ο Χριστός. Και βλέπουμε ότι ήδη με μία κάρτα, με ένα μικροτσίπ επάνω, όντως δεν χρησιμοποιώ χρήμα. Χρησιμοποιώ πλαστικό χρήμα. Αλλά μου λέει όμως η Γραφή ότι δεν θα μείνει στο πλαστικό. Θα προχωρήσουν, η συναλλαγή θα γίνεται με το χέρι ή με το μέτωπο. Κατά πόσο κοντά είμαστε σε αυτή την εποχή, κατά πόσο η ανθρωπότητα στρώνει και ξεδιπλώνει το κόκκινο χαλί, στο χέρι μας είναι. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ που είναι αφιερωμένο στη δική σας τη ζωή. Έτσι, λίγο, σε πολύ γενικές γραμμές, λίγα πράγματα. Γίνοντα να σας ρωτήσω κάτι. Δεν ξέρω να το αναφέρω και αν θέλετε με σταματάτε.
Μα στην τελευταία σας παρουσία εδώ στον τόπο μας, αυτό θα ήθελα έτσι μια μικρή εξήγηση, πώς μπορεί ένας άνθρωπος να έχει αυτή την ευεργεσία, να δεχθεί αυτή την ευεργεσία. Ξέρω ότι υπάρχει ένας τίμιος σταυρός, που ο άνθρωπος ευλογείται μαζί σας με αυτό τον τίμιο σταυρό. Μία έτσι μικρή κουβέντα, αν θέλετε και αν μπορείτε να μας μιλήσετε. Όχι, δεν θα ήθελα να αναφερθώ. Ναι. Να πω τούτο όμως, ότι ο σταυρός που φέρω έχει τίμιο ξύλο. Είναι ο εσωτερικός σταυρός που φοράω. Είναι τίμιο ξύλο. Είναι, έχει περιέχει τίμιο ξύλο μέσα. Το οποίο, το τίμιο ξύλο ως γνωστό, όπου θέλει και όποτε θέλει εκείνο, ο Κύριος τελεί θαύματα. Έτσι είδατε την προηγούμενη φορά είχε βγει κάποια κυρία εδώ στην εκπομπή. Αυτό θυμάμαι, και είπε, γι' αυτό το ανέφερα. Πάλευα χρόνια να γίνω καλά και δεν μπορούσα. Ναι. Η άλλη είπε, απέκτησα παιδί. Ναι. Και μας είπε ήταν στον πέμπτο ή έκτο μήνα. Μα υπάρχουν πολλά καταγεγραμμένα θαύματα, λοιπόν, γι' αυτό. Θέλω να πω ότι. Και υπάρχει και μια φωτογραφία γέροντα που δεν την έχω, δεν ξέρω αν υπάρχει στο control. Στο βιβλίο υπάρχει, όπου είναι φωτεινό το σημάδι. Δηλαδή λάμπει φωτογραφία. Υπάρχει έτσι ένας σαν ήλιος εκεί που είναι, ναι, το. Αυτό είναι ο σταυρός. Η χάρη του Θεού. Ναι. Το τίμιο ξύλο είναι σκέτο φως. Όπου θέλει να κάνει ένα θαύμα, μπορεί να τον κάνει. Άπαγε τη βλασφημία ότι τα θαύματα όταν κάνουν αγιαλείψανα, επειδή κρατάς εσύ το κουτί με τα αγιαλείψανα ή κρατάς το τίμιο ξύλο, ότι τα κάνεις εσύ. Λίστα. Εάν πιστέψει ο άνθρωπος ότι τα κάνει ο ίδιος, ουέ και λιμονό του. Mm-hmm. Γιατί αυτό είναι δώρο του Θεού στους ανθρώπους. Ανάλογα την πίστη τους. Μάλιστα. Και ενεργεί η χάρη του Θεού όταν θέλει μέσω του σταυρού, του τιμίου σταυρού και μέσω ενός απλού σταυρού μπορεί να γίνει όταν ο άλλος έχει πίστη. Και είναι όντως αληθινόν ότι έχει κάνει πάρα πολλά θαύματα. Εγώ τουλάχιστον έχω δει πάνω από 100. Ιδιαίτερα κοπέλες που δεν γεννάγανε, ήρθαν στο μοναστήρι, τις εσταυρώσαμε. Άνθρωποι που είχαν καρκίνο, τους εσταυρώσαμε και θεραπεύτηκαν και από τον καρκίνο. Και από τον καρκίνο θεραπεύτηκαν. Την άλλη φορά μέσω ίντερνετ μου έστειλε ένα παιδί από τη Λεμεσό, ο οποίος ήρθε, σταυρώθηκε και είχε καρκίνο στο λαριγκά του. Και ο οποίος θεραπεύτηκε. Δηλαδή όταν πήγε σε 2-3 ημέρες, τον ρώτησε ο γιατρός τι έκανε. Δεν υπήρχε όγκος. Αλλά σταυρώθηκε και ο άλλος, δεν είχε την απαιτούμενη πίστη. Ή για δικούς του λόγους, ο τίμιος σταυρός δεν τον θεράπευσε. Αυτό δεν μπορώ να γνωρίζω εγώ πότε θα θεραπεύσει ή πότε δεν θα θεραπεύσει. Πολλές φορές ο Θεός αφήνει και αποκαλύπτει γεγονότα. Αυτά όμως είναι της χάριτος του Χριστού. Πριν πάμε και στο... δεν είναι, επιτρέψτε μου, για τηλεοπτικό. Πριν πάμε στο ρεπορτάζ που θα δούμε κάποια κομμάτια της ζωής σας, θα ήθελα αυτό να το κάνατε. Παρά την θέλησή σας. Λοιπόν, όμως, ξέρω... επειδή λέχθηκε και από τηλεθεατές τώρα στο control, από τηλέφωνα που έχουν πάρει και ρωτούσαν ακριβώς πώς επενεργεί η χρήση, αν θέλετε, του τιμίου σταυρού και αν με αυτή την ευλογία υπάρχει πάντα ένα αντίκρισμα, μια θαυματουργή ενέργεια. Απαντήσατε όμως πολύ ωραία ότι δεν είναι σε όλες τις περιπτώσεις. Γέροντα, όπου μια άλλη θέλει ερώτηση. Και όποτε θέλει, ναι, ο Χριστός κάνει ένα θαύμα. Δεν ήταν δική πηγαίνει ο άλλος στην Παναγία της Τίνου, ναι, προσεύχεται, ναι, και είναι παράλυτος και σηκώνεται. Mm-hmm. Πηγαίνει ο επόμενος, παράλυτος και ο επόμενος δεν σηκώνεται. Ο Κύριος γνωρίζει το γιατί ο ένας. Και αν θέλετε το αναλύω μέσα εδώ σε αυτό το βιβλίο, mm-hmm, το καινούριο που προλογίζει ο γέροντας Εφραίμ σε αυτό το βιβλίο, που κυκλοφόρησε τώρα, τα Χριστούγεννα κυκλοφόρησε, είναι καινούριο βιβλίο. Πρέπει να πω ότι είναι η χάρη του Θεού, είναι δώρον, ναι, της χάρη του Θεού. Όπως εάν ρωτούσατε τον πατέρα Πορφύριο, πώς έχετε αποκτήσει το προορατικό ή τον πατέρα Παΐσιο, τι θα σας έλεγε. Ήταν δώρο Θεού. Είναι δώρο Θεού. Γέροντα, επειδή μας ακούει τώρα, και γιατί κόσμο... επέλεξε ο Χριστός, ναι, να θαυματουργεί. Ο σταυρός που έχω και έχει το τίμιο ξύλο και κάνει τόσα πολλά θαύματα, ναι, αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω. Γέροντά μου, επειδή έχετε ζήσει από κοντά και τον Άγιο Πορφύριο, που είναι χαρά, η χαρά μεταμορφωμένη σε έτσι βίο.
Ήθελα να ρωτήσω, και επειδή μας ακούει πολλοίς κόσμος που έχει μεγάλο μαράζι μέσα του, ειδικά λόγω του χαμού ανθρώπων αγαπημένων, πόσο μάλλον παιδιών. Ήθελα πολύ σύντομα, γιατί πιέζομαι από τον σκηνοθέτη μου να πάμε σε ρεπορτάζ, να μας πείτε λίγα λόγια για το τι εστεί αυτό που λέμε θάνατος. Παρόλο που μιλήσατε πριν για την κόλαση του παράδεισου. Είπα ότι το αναλύω πολύ καλά, ναι, το τι είναι ο θάνατος μέσα στο βιβλίο «Ο Ιησούς, ο έρωτας της καρδιάς μου». Πολύ σύντομα, είναι, αν μπορείτε. Έχω πολλά δογματικά θέματα. Ναι. Τι είναι ο θάνατος? Mm-hmm. Αποκοπή και σταμάτημα της ζωής. Ποιος είναι η ζωή? Ο Χριστός. Άρα η απομάκρυνση από τον Χριστό γέννησε το θάνατο. Mm-hmm. Γέννησε το θάνατο. Πήρες μεν μέσα σου σαν μπαταρία που είσαι λίγο ρεύμα και είναι φορτισμένη η μπαταρία σου, αλλά δεν ξαναφορτίζεσαι, γιατί δεν είσαι συνδεδεμένος με την πηγή της ζωής. Άρα και παιδό μπορεί να είμαι πεθαμένη και να μην το ξέρω. Έτσι. Άρα αργά ή γρήγορα, μόλις τελειώσει, ναι, το ρεύμα της μπαταρίας σου, σαν το κινητό. Ναι. Το κινητό τι κάνουμε? Αν δεν είναι συνδεδεμένο με την πηγή της ζωής και εμείς αποφασίσαμε πάλι μόνοι μας, mm-hmm, να αποκοπούμε από τη ζωή. Άρα γέροντα αυτοί που ζουν άρα στο Χριστό. Άρα ο θάνατος, ναι, στην ουσία τον κατήργησε ο Χριστός μας. Γιατί όταν ήρθε θα το βρούμε μέσα εκεί. Ναι. Αυτό είναι το τέμπλο. Είδατε, σας είπα προηγουμένως γράφω, τι είναι το κεράκι, τι είναι το θυμιατό, τι είναι ο πολυέλος, γιατί κάνουμε αγιογραφίες μέσα στους ναούς, γιατί έχει τα στασίρια. Πολλά πράγματα που έχουν όλα σύνδεσμο με τον έρωτά μας που είναι ο Χριστός. Δεν υπάρχει κάτι μέσα στην Εκκλησία που δεν γυρίζει γύρω από τον Χριστό μας. Δεν υπάρχει. Όλο μας το είναι όλη η ύπαρξή μας. Το τέμπλο λοιπόν. Μέσα από το τέμπλο είναι ο θρόνος του Θεού. Ο παράδεισος, αν θέλετε. Το τέμπλο είναι η αμαρτία. Το οποίο έκοψε την επικοινωνία με τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι που κάθονται εκτός του τέμπλου. Και προς τα που κοιτάνε? Προς το ιερό. Εκάθισε ένα δάμ απέναντι του παραδείσου και έκλαιε πικρός. Και έλεγε «Γλυκύτατέ μου παράδεισε, τι έχασα». Έφυγε. Από πού έφυγε? Ναι. Έφυγε από το Θεό. Από τον Χριστό. Τι είναι ο Χριστός? Είναι η πηγή της ζωής. Πού πας ανόητε άνθρωποι και φεύγεις από την πηγή της ζωής? Άρα, αυτός που είναι φεύγοντας συνεδεμένος και μένοντας απ' έξω, ναι, και μπαίνει ένα φράγμα, ναι, σταματάει η επικοινωνία. Και γι' αυτό δεν είχαμε τόσα χρόνια επικοινωνία με το... Έρχεται ο Χριστός και τι κάνει? Δίνει μια στο τέμπλο και γκρεμίζει την ωραία πύλη. Και γι' αυτό βλέπετε στο κοινωνικό, είναι κλειστή η πύλη. Mm-hmm. Την ανοίγει ο ιερέας και βγαίνει ο Χριστός έξω. Σπάει ο ίδιος ο Θεός και έρχεται πάνω στη γη, μπαίνει ανάμεσά μας και ανοίγει την επικοινωνία με τον άνθρωπο. Πού βρίσκονται οι αγαπημένοι? Να ολοκληρώσω λιγάκι. Ναι. Ανοίγει την επικοινωνία. Και γι' αυτό αυτό που τρώμε, το σώμα και το αίμα του, πώς το λέμε, κοινοθεία, κοινωνία. Ξεκίνησε ο Χριστός ξανά την κοινωνία με τον Θεό. Έβαλε το καλώδιο του κινητού μας τηλεφώνου, mm, το έβαλε στην πρίζα και γεμίζει η μπαταρία μας ξανά. Mm-hmm. Και έτσι παίρνουμε μέσα μας ξανά τη ζωή. Δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος που παίρνει μέσα τη ζωή, έστω τώρα και αν πεθάνει, δεν πεθαίνει. Δηλαδή έχει αυτοσυνείδηση. Το καλαμπόκι ή το σιτάρι. Το βλέπετε κάποια στιγμή και είναι, ναι, νεκρός καρπός. Mm-hmm. Είναι νεκρό? Όχι. Έχει μέσα ζωή. Ναι. Έτσι βλέπουμε τον αγαπημένο μας άνθρωπο νεκρό μες στο φέρετρο, ξυλιασμένο. Όπως ξύλο, σκληρώνει το καλαμπόκι, mm-hmm, ή το σιτάρι. Το βάζουμε στη γη. Και αυτό το καλαμπόκι ανασταίνεται. Το ίδιο λοιπόν, ο άνθρωπος που γέμισε την μπαταρία του, πρόλαβε και ήρθε σε κοινωνία και σε επαφή με τον Χριστό. Mm-hmm. Αυτός γεμίζει την μπαταρία του. Και ας μπει μέσα στη γη, αυτός θα αναστηθεί. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών. Αυτή τη στιγμή όλες οι ψυχές των ανθρώπων, ναι, πορεύονται στα χέρια του Θεού. Δηλαδή, πιο πρακτικά, έχουν αυτοσυνείδηση, μνήμη. Βέβαια. Έχουν πλήρη, ναι, λογική, είναι, ναι, πρόσωπο. Ναι. Αυτή τη στιγμή αν επικαλεστούμε τον Άγιο Νεκτάριο, mm-hmm, και πείτε ότι είχαμε τη δυνατότητα, mm-hmm, και ήμασταν Άγιοι, και του λέγαμε Άγιε Νεκτάριο, ναι, έλα εδώ κοντά, ναι, μας. Και ερχόταν ο Άγιος. Με ποια μορφή θα ερχόταν? Το Αγίου Νεκταρίου. Το Αγίου Νεκταρίου. Ναι. Άρα έχει τη μορφή την ίδια. Με ακούει,
Με ακούει ο Άγιος. Το ίδιο διά συμβαίνει του Ιησού. Και μαζί μας, με τους ανθρώπους. Α, νεκρός δεν είναι ο Άγιος. Ναι, αλλά είναι Άγιος. Εμάς είναι θνητή η δική μας η συγγενή. Θνητός ήταν και εκείνος. Ναι. Αλλά έφτασε πού, στη θέωση. Εμείς δεν έφτασε στην κοινωνία του Θεού. Και αυτός που έχει κοινωνία με το Θεό, μπορεί και κοινωνία και με τους ανθρώπους. Έστω και άρα, δεν είναι εάν Άγιος. Έχουμε εμείς η θνητή, η απλή θνητή, ναι. από αυτή τη ζωή, κοινωνία μετά του Θεού, mm-hmm. φτάνουμε και εμείς στη θέωση, είναι αυτό που συζητάω εδώ μέσα, φτάνουμε στη θέωση, θεώνεται ο άνθρωπος, οπότε φτάνει στη χώρα των Αγίων ναι. και αυτομάτως έχει πλήρη κοινωνία και με τη γη. Άμα δεν έχει θέωση, άμα είναι ένας αμαρτωλός είναι... μέσα στην κόλαση του αποκλεισμού, εκεί πλέον, της συνείδησής εκεί πλέον πηγαίνει στα χέρια του Θεού, έτσι, ναι. και αναμένει την κρίση. Μάλιστα. Και γι' αυτό λέει, mm-hmm. προσέξτε με πάλι τι λέει, όπως είπε ο Παππούλης που βγήκε στην τηλεόραση και μας έλεγε τα Ευαγγέλια, είπε κάποια στιγμή ότι εκεί μέσα το Ευαγγέλιο των κεκοιμημένων. Οι μεν, λέει, πορεύσονται εις ανάστασιν ζωής. Mm. Οι δε εις ανάστασιν κρίσεως. Προσέξτε ότι οι μεν δεν κρίνονται, ενώ λέμε στη Δευτέρα Παρουσία θα κριθούν όλοι. Το Ευαγγέλιο δεν λέει αυτό το πράγμα. Οι μεν αναστήσονται εις ανάσταση ζωής. Ποιοι αναστήσονται και κρίνονται? Οι δε, λέει, αναστήσονται, τα φαύλα πράξαντες αναστήσονται εις ανάσταση κρίσεως. Και γι' αυτό λέει πιο πάνω το Ευαγγέλιο. Ούτως μεταβεύηκεν εκ του θανάτου εις τη ζωήν και εις κρίσιν ουκ έρχεται. Άρα αν προλάβω και φτάσω στη θέωση, από αυτή τη ζωή εις κρίσιν ουκ έρχομαι. Θεώνομαι και έχω άμεση επικοινωνία με τους ανθρώπους. Και γι' αυτό οι Άγιοι τους μιλάμε και μας ακούνε. Έχουν... μέσω πάντοτε του Ιησού Χριστού. Έχουν, Ιησού Χριστού. Έχουν αυτοσυνείδηση όσοι έχουν λογική. Την κρίση. Όχι την κρίση, αυτοί που δεν έχουν θεωθεί. Βέβαια, έχουν λογική. Και όλοι ακούνε, μνήμη. Βλέπουν, ναι. μιλάνε, μάλιστα. συναισθάνονται τα πάντα. Ωραία. Είναι εν πλήρη εγρηγόρση. Και στη Δευτέρα Παρουσία τι θα γίνει? Η ψυχή με τη μορφή που έχει, όπως είπα, αν εμφανιστεί τώρα το άειλο σώμα της, θα εμφανιστεί και θα αναζητήσει το σώμα. Είτε το φάγαν το ψάρια, είτε τα θηρία, είτε το φαγηγεί το σώμα. Και θα πάρει το πνευματικό σώμα, αυτό που είχε το αναστημένο σώμα και ο Ιησούς μετά την Ανάστασή Του. Πολύ αυτά όλα ωραία. Είναι μέσα στο βιβλίο, ναι, πάλι. Ναι, είναι όντως... Όποιος τα διαβάσει, ναι, ναι. γι' αυτό σας είπα, ο Μητροπολίτης Πυραιός μου είπε ότι δογματικά το βιβλίο είναι ότι πιο καλύτερο έχω διαβάσει, διότι συνοπτικά... Ναι. Μέσα γύρω από το πρόσωπο του Ιησού που γίνεται ο έρωτας της ψυχής μας, είναι το καλύτερο. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ για τη ζωή σας. Έχουμε να δούμε και τις καμπάνες που χτυπούν. Έχουμε να δούμε και το ρεπορτάζ για τον Αντίχριστο. Εμείς δεν θέλουμε να σας κρατήσουμε μία μέρα, θέλουμε να σας κρατήσουμε μία εβδομάδα. Λοιπόν, πάμε και επιστρέφουμε. Η ευλογημένη μορφή του γέροντα Νεκτάριου Μουλατζώτη ήταν αφορμή της δημιουργίας του βιβλίου «Ο γέροντας Νεκτάριος όταν ο ουρανός μιλά» της συγγραφέως Κωνσταντίνας Παλαμιώτου Θωμαίδου, βασισμένο κυρίως στο πλούσιο υλικό από την πνευματική ζωή του γέροντα. Ο γέροντας Νεκτάριος γεννήθηκε στις 6 Ιουλίου του 1957 στην Αθήνα. Βαπτίστηκε και πήρε το όνομα Γεώργιος. Η πίστη της μητέρας του Παναγιώτας στο Χριστό ήταν πάντοτε δυνατή και αυτό διαφαίνεται, όπως αναφέρει συγγραφέας, στο γεγονός ότι τον Γεώργιο και τον αδερφό του ουδέποτε τους θύλασε Τετάρτη και Παρασκευή, μέρες νηστιών. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο γέροντας κινδύνευσε αρκετές φορές, αλλά η χάρη του Θεού πάντα τον έσωζε. Όπως η μητέρα του Παναγιώτα, έτσι και ο πατέρας του Παναγιώτης Μουλατζώτης είχαν μεγάλη αγάπη και πίστη στο Θεό. Αυτό φάνηκε περισσότερο όταν τους ανακοίνωσε ο Γεώργιος, μετέπειτα γέροντας Μουλατζώτης, την επιθυμία του να αφιερωθεί στο Θεό και το δέχτηκαν με μεγάλη χαρά. Το 1972, σε ηλικία 15 ετών, μεταναστεύει στην Αμερική και τελειώνει το Αμερικάνικο Κολέγιο. Όσο βρισκόταν στην Αμερική, ο ιερέας της εκκλησίας του ανέθετε να κάνει το κυριακάτικο κήρυγμα. Μετά την αποφύτισή του από το κολέγιο, επέστρεψε οριστικά στην Ελλάδα. Στα 17 του χρόνια, ο γέροντας επισκέφτηκε ως προσκυνητής τα Ιεροσόλυμα. Έμεινε για λίγες ημέρες στο μοναστήρι του Αγίου Ονουφρίου,
όπου η ηγουμένη της μονής εκεί, μοναχή Νεκταρία, έδωσε στο γέροντα το μεγαλύτερο δώρο που θα μπορούσε να του έχει προσφέρει ο ουρανός. Ένα μικρό τεμάχιο τίμιο ξύλο από το Σταυρό του Χριστού, που από τότε φέρει ως ανεκτήμητο θησαυρό μέσα στο επιστήθιο σταυρό του. Όπως αναφέρει η συγγραφέας, αυτός είναι και ο θαυματουργός σταυρός, με τον οποίο ο γέροντας σταυρώνει τον κόσμο και τόσο εξαίσια θαύματα επιτελούνται. Στις 9 Απριλίου του 1981 κήρεται ρασοφόρος μοναχός στην Ιερά Μονή Ταξιαρχών, όπου έλαβε και το όνομα Νεκτάριος. Την άνοιξη του ίδιου χρόνου κήρεται μεγαλόσχημος μοναχός, λίγους μήνες αργότερα χειροτονείται διάκονος. Το 1984 δημιούργησε την αδελφότητα ο Άγιος Αυγουστίνος με πολλές ιεραποστολικές δραστηριότητες στην Αθήνα. Το 1985 ξεκίνησε την ανέγερση των χριστιανικών ιανικών κατασκηνώσεων στον Τρίκορφο Φωκίδος, όπου τελικά το 1991 ξεκινά την υλοποίησή της. Δημιούργημα του αποτελεί και η αναβίωση και ανέγερση του μεγαλύτερου ανά τον κόσμο καμπαναριού της Αγίας Σοφίας. Μέσα στο βιβλίο η συγγραφέας επίσης παρουσιάζει θαύματα μέσα από συλλογή επιστολών που δημοσιεύτηκαν σε διάφορα χριστιανικά περιοδικά και κατεγραμμένες μαρτυρίες ανθρώπων, οι οποίοι διηγούνται σε όλους τους αναγνώστες τα θαύματα που έλαβαν από τη χάρη του Θεού διαμέσου του επιστήθιου Σταυρού και των προσευχών του γέροντα Νεκτάριου Μουλατζώτη. Την Παρασκευή στις 10 το βράδυ θα είμαι τέτα τέτ με τον Τάσο Τρίφωνος στο Ρίκενα. Παλιά όταν ήμουν στην Ελλάδα ήταν η Αλέξη εδώ, η φωνή μου εδώ, το σώμα μου αλλού, η έκφραση μου αλλού. Με το ριμπί, διαμέσου το ριμπί, έγιναν όλα ένα. Μην αυτό με ενδιαφέρει. Να νιώθω αρτιμελής και εφόσον είμαι αρτιμελής. Αυτά που ζω ούτε φαντάζομαι στα πιο βαθιά μου, ας πούμε, όνειρα και που είχα όταν ήμουν μεγάλο, πώς θα τα ζούσα. Πολύ καλύτερα από ό,τι φαντάζομαι. Η Αλέξια στο Τέτα Τέτ, την Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο ΡΙΚ 1. Την εκπομπή σας προσφέρει η Alpha Bank και στις ωραίες συζητήσεις μαζί. Αλφα Πρόοδο ΣΥΜ. Νέες επιλογές καταθέσεων για υψηλές κλιμακούμενες αποδόσεις, αλλά και ευελιξία στη διάρκεια και στην καταβολή των τόκων. Έξυπνα καταθετικά προϊόντα από την Αλφα Bank. Misery. Το συγκλονιστικό έργο του Stephen King στην κάτω σκηνή του Σατυρικού Θεάτρου. Τακτικές παραστάσεις κάθε Τετάρτη και Παρασκευή στις 8.30. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 22 31 29 40. Χορηγός επικοινωνίας, ΡΙΚ. Ένα υπέροχο νυμφικό παπακόκκινου περιμένει να το αποκτήσετε για τη μοναδική ημέρα του γάμου σας για μια εντελώς δωρεάν ενοικίαση. Κάθε μήνα τα στούντιο Παπακόκκινου προσφέρουν την ευκαιρία σε μια τυχερή τηλεθεάτρια να λάμπει την ημέρα του γάμου της, φορώντας μια από τις ξεχωριστές δημιουργίες τους. Τηλεφωνήστε στο 77 77 10 88 ή επικοινωνήστε μαζί μας στο kalisasmera@cypc.com.cy για να λάβετε μέρος στην κλήρωση που θα αναδείξει τη τυχερή νύμφη του μήνα. Για απευθείας ραντεβού με τα στούντιο Παπακόκκινου, επικοινωνήστε για Λευκοσία στο 22 51 32 72 και για Λεμεσό στο 25 76 38 00 για ένα ραντεβού με το δικό σας ονειρεμένο νυφικό. Επειδή υπάρχουν και πολλά τηλέφωνα που περιμένουν, αν είναι κάποιοι άνθρωποι που περιμένουν να μιλήσουν, να τους πάρουμε τώρα για να προχωρήσουμε λίγο στο θέμα του Αντίχριστου. Είναι κάποιο τηλέφωνο που περιμένει, παρακαλώ. Κύριε Ανδρέα, κύριος Ανδρέας μας ακούει? Έχει κλείσει μήπως στις διαφημίσεις? Λοιπόν, να προχωρήσουμε μαζί με τον Γέροντα Νεκτάριο.
Είχαμε πει για αυτό το θέλημα του Θεού, που είναι ύψιστη γεννηθεί προσευχή. Γεννηθεί το θέλημά σου. Ωραία. Γέροντα, επειδή μας είπατε πριν και το κρατώ, πολύ καλές οι νηστείες, πολύ καλή η μετάνοια, πολύ καλή εξομολόγηση, όλα τα μυστήρια, πολύ καλή η αγρυπνία, πολύ καλή η προσευχή, όλα καλά. Αλλά είπατε ότι το ύστατο, το ύψιστο, η κορυφή είναι να αφαιθούμε στο θέλημα του Θεού. Και να πράττουμε το θέλημα πώς, του Θεού. Πώς γίνεται αυτό? Θα πω δύο παραδείγματα. Το ένα θα είναι απλοϊκό και το άλλο θα είναι λίγο βαρύ. Και να βλέπουμε λίγο και το μοναστήρι, αν μπορούμε να παρακαλέσουμε. Ναι, το ένα θα είναι βαρύ και το άλλο θα είναι απλό. Ναι. Το ελαφρύ. Το ελαφρύ λοιπόν είναι το εξής. Συναντάω μία κυρία, η οποία είχε έρθει στο μοναστήρι, κοπέλα, περίπου 25-30 ετών, και φόραγε ένα στράπλς, το καλοκαίρι, και ένα σορτσάκι από κάτω. Μπήκε μέσα στο μοναστήρι, μου ζήτησε, η αλήθεια είναι, να βάλει κάτι πάνω της για να μπει να προσκυνήσει. Και της λέγω, δεν μου λες, λέω, καλή μου, μήπως πρέπει η ψαλμωδία να είναι... Λίγο πιο χαμηλά, αν μπορούμε να έχουμε τον ήχο, να παρακαλέσω να έχει, την παραγωγή. Ας έχουμε μόνο το δικό μας λίγο και ας χαμηλά. Κλείσουν τον ήχο. Λίγο χαμηλά. Λοιπόν, της λέω πώς το σε κλείσουμε, λένε. Το κλείσουμε, εντάξει, για να μην... Της λέω, πες μου σε παρακαλώ, λέω, για πες μου, δώσε μου να καταλάβω το εξής. Πώς σε λένε? Μου λέει, Παρασκευή. Της λέω, δεν μου λες Παρασκευούλα μου. Η Αγία Παρασκευή θα το φόραγε αυτό το ρούχο που φοράς? Μου λέει όχι. Λέω, η Αγία Παρασκευή τι προσπαθούσε, σαν κοπέλα που ήτανε, να κάνει? Να πράττει το θέλημα του Θεού για να αρέσει στο Θεό. Γιατί δεν το φόραγε αυτό το στράπλος και το καυτό σορτσάκι? Μου λέει, γιατί δεν θα το θέλει ο Θεός. Άρα της λέω, εσύ δεν κάνεις το θέλημα του Θεού. Άρα το θέλημα του Θεού είναι σε καθημερινή βάση. Από το πρωί που ξυπνάω μέχρι το βράδυ που κοιμάμαι. Πώς κάθομαι? Ένα παράδειγμα. Πώς θα σας φαινόταν? Είμαι απλοϊκός. Θα το κάνω. Δεν πειράζει και συγχωρέστε με. Πώς θα φαινόταν αν σήκωνα το πόδι και καθόμουν έτσι? Σταυροπόδι. Το κάνω και εγώ, γέροντα. Πείτε ότι καθόμουν εγώ έτσι. Ναι, ναι. Πώς θα φαινότανε? Δεν έχω καθίσει, δεν κάθομαι ποτέ μου σταυροπόδι. Ναι. Θα καθόταν ο Άγιος Νεκτάριος έτσι? Θα είχε ο Άγιος Νεκτάριος ένα τσιγαράκι στο στόμα? Θα το ήθελε ο Θεός αυτό το πράγμα? Μπορείτε να φανταστείτε το γέροντα Πορφύριο έτσι? Τώρα μου είπατε δύο εικόνες που κάνω κι εγώ. Ταπεινά το λοιπόν, μαρτυρώ. Άρα έτσι. Λοιπόν πρέπει να βλέπω τη ζωή μου και να λέω, αυτό θα το έκανε ο Άγιος μου. Μάλιστα. Το θέλει ο Θεός. Αυτομάτως αλλάζει όλη μου η ζωή. Ωραία. Προσαρμόζει τη ζωή μου όταν έχω για παράδειγμα. Ναι, και γι' αυτό παίρνω ένα όνομα χριστιανικό. Δεν λέω το παιδί μου... Μοχάμετ. Ναι. Παίρνω ένα χριστιανικό όνομα ενός Αγίου, ώστε μιμούμε τη ζωή του, διότι αυτός ο άνθρωπος που ήταν θνητός σαν και εμένα, θεώθηκε. Γιατί θεώθηκε? Διότι προσπαθούσε να δει τι αρέσει και τι θέλει ο Θεός. Άρα μιμούμε τη ζωή του. Σεμνότης λοιπόν, και τα λοιπά. Τα πάντα. Και τα λοιπά. Ναι. Το πώς κινείται, πώς μιλάει. Θα μπορούσατε να φανταστείτε τον Άγιο Νεκτάριο να έλεγε, τι λες ρε παλιόμαλα, ή άντε και γά. Ναι. Συγχωρέστε με για τις εκφράσεις. Μιλάτε μιλάω στην καθημερινή δική μας ακριβώς γλώσσα. Ακριβώς για να καταλάβει και ο κόσμος εικόνες. Ότι δεν μπορώ να μιλάω έτσι. Αρέσει στο Θεό να μιλάω έτσι. Το θέλει ο Θεός. Δεν είναι μόνο δεν σκότωσα, δεν έκλεψα. Ναι. Είμαι αγαπημένος με το γειτονά μου. Ναι. Είναι ο καθημερινός τρόπος ζωής μου. Και το δύσκολο. Χτύπησε ενός μιας οικογενείας το παιδί και ήρθανε στο μοναστήρι μας να προσευχηθούμε στην Παναγία την Τρικορφιώτισσα. Έχουμε την εικόνα της Παναγίας Τρικορφιώτισσα, να κάνουμε μια παράκληση, και το παιδί τους ήτανε στην εντατική. Και ήρθε ο πατέρας. Μου λέει, γέροντα σας παρακαλώ. Μου λέει, να κάνουμε μια προσευχή. Να μας ακούσει ο Θεός. Θέλω το παιδί μου να γίνει καλά. Προσέξτε τι μου είπε. Θέλω το παιδί μου να γίνει καλά. Μου εξέφρασε το δικό του
θέλημα. Πάμε, παιδί μου, του λέω. Τι θα έλεγε εξάλλου ένας πατέρας ή μια μάνα όταν το παιδί τους είναι στην εντατική. Πεθαίνει. Θέλω να γίνει καλά το παιδί μου. Πάμε μέσα. Βάζω το ευλογητός, φοράω το πετραχύλι, βάζω ευλογητός. Λέω Άγιος ο Θεός, φτάνω στο Πατέρ ημών. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά μας, Κύριε, ως εν ουρανό και επί της γης. Μου λέει, τι είπατε? Λέω, να γίνει το θέλημά μας. Εμείς θέλουμε να ζήσει το παιδί. Λέει, ναι, αλλά λέει, γεννηθήτω το θέλημά σου. Απ, δεν του λέω να γίνει το θέλημά του, γιατί το θέλημά του μπορεί να είναι να θέλει ο Θεός τώρα να πεθάνει το παιδί. Άρα όταν λέω γεννηθήτω το θέλημά σου, κάθε μέρα στο Πάτερ ημών, το θέλημα του Θεού μπορεί να είναι εκείνη την ημέρα να πεθάνω εγώ, να πεθάνει το παιδί μου, να σκοτωθεί ο άντρας μου, η γυναίκα μου, ο συγγενής μου, οτιδήποτε, όποιο και αν είναι το θέλημα του Θεού. Αφού του λέω να γίνει το θέλημά σου, όπως γίνεται στον ουρανό, να γίνει και πάνω στη γη. Ό,τι επιτρέψεις, Κύριε, ό,τι θέλεις, Κύριε. Ναι. Πώς μπορεί να πει εύκολα ένας πατέρας και μια μάνα, όταν βλέπει το παιδί του πεθαίνει, να πει, Κύριε, ας γίνει το θέλημά σου. Αν το θες να το πάρεις, πάρ' το. Πώς μπορεί να θέλει ο Θεός να σου πάρει το παιδί όμως, Γέροντα? Εκεί έχει να κάνει με το θάνατο. Είναι η απόλυτη αγάπη. Ναι, πώς εκεί, μπορεί... εκεί είναι, ναι, έχει να κάνει με το θάνατο, που είναι πάλι επιλογή. Το ότι πεθαίνουμε είναι επιλογή δική μας. Το ότι εμείς βγάλαμε την πρίζα του κινητού μας και δεν φορτίζει το κινητό μας, φταίει ο Θεός. Εννοείται ότι εφόσον υπάρχει αυτή η σύνδεση, το σωματικό τέλος δεν προϋποθέτει κόπηκε το αυτή ψυχικό. Η σύνδεση, ναι, και γεννήθηκε ο θάνατος. Mm-hmm. Γι' αυτό ο θάνατος καταργείται. Δεν είναι υπαρκτός ο θάνατος. Mm-hmm. Υπαρκτή είναι η ζωή. Mm-hmm. Καταργείται ο θάνατος όταν ο άνθρωπος ξαναενωθεί με το Θεό. Λοιπόν, είναι σκληρό. Με κοιτάει ο πατέρας μου, λέει, έχει δίκιο, μου λέει. Άρα πρέπει να πω, Κύριε, γεννηθεί το ό,τι θέλεις. Λέω, να σου θυμίσω τον Χριστό, τον ίδιο μέσα στον κήπο της Γεστημανή. Πάτερ, ή δυνατόν, παρελθέτω απ' εμού το ποτήριον τούτο. Ουχίως εγώ θέλω. Ο ίδιος τι εξέφρασε? Ο Χριστός εκείνη τη στιγμή εκφράζει αυτό που ο ίδιος θέλει. Παρελθέτω απ' εμού το ποτήριον της σταυρώσεως, του θανάτου. Και αυτομάτως το γυρίζει και λέει, ουχί όπως θέλω εγώ, αλλά ας γίνει ό,τι θες εσύ, Κύριε. Άρα ο άνθρωπος πρέπει να μάθει και στα εύκολα, που είναι το καθημερινό φερσιμό μας, καθημερινή συμπεριφορά μας. Γι' αυτό λέμε είναι βίωμα ο χριστιανισμός. Mm-hmm. Το ζω και ζω όπως πρέπει να ζει ο χριστιανός και όπως το δίδαξε ο Χριστός μας και τον εφήρμοσαν οι Άγιοι. Έτσι πρέπει να ζω. Μέχρι και τα σκληρότερα. Το πώς θα αντιμετωπίσω το θάνατο. Το πώς θα βιώσω το θάνατο. Αφού είναι θέλημα του Θεού ο θάνατος, εγώ χαίρομαι. Και γι' αυτό πεθαίνει η Παναγία, και την ημέρα που πεθαίνει 15 Αύγουστο η Παναγία, όλη η Ελλάδα, όλοι οι Ορθόδοξοι, εμείς χαίρομαι και πανηγυρίζουμε. Δεύτερο Πάσχα κάνουμε με το θάνατο της Παναγίας. Πεθαίνει ο Αγιώργης 23 Απριλίου, κίνητο Αγίου Γεωργίου, και εμείς πανηγυρίζουμε. Γλέντια. Με το θάνατο του αλουνού, ναι. Γιατί εμάς ο θάνατος έπαψε να είναι θάνατος. Είναι αυτό που σας είπα, ότι ο άνθρωπος τον θάνατο το βλέπει σαν πικρό ποτήριο και όχι σαν το ξεκίνημα μιας νέας ζωής. Είναι τεραστία η διαφορά. Είναι το πώς αντιμετωπίζει η θεωρία, μα θέλετε, η κοσμοθεωρία. Είναι το πώς αντιμετωπίζω και το πώς βλέπω τα γεγονότα. Τα βλέπω με κοσμικό πρίσμα. Τα βλέπω μέσα από το μάτι του χριστιανισμού. Τα βλέπω μέσα από το μάτι του βουδισμού. Τα βλέπω μέσα από το μάτι του μουσουλμανισμού. Τα βλέπω μέσα από το μάτι του αθέου. Ο κάθε ένας είναι επιλογή του το πώς θα δει ένα θέμα. Εμείς σας επιλέξουμε, γιατί είναι σαν το αεροπλάνο. Εγώ πριν έρθω στην Κύπρο, yeah, κοιτάω να δω ποιες εταιρείες έρχονται αεροπλάνα. Mm-hmm. Δεν μπαίνω σε οποιαδήποτε. Mm-hmm. Κοιτάω ποια θα με πάει σίγουρα στην Κύπρο. Βέβαια. Όχι κάποια που πέφτει το αεροπλάνο. Έτσι και στη ζωή μας πρέπει να επιλέξω το καράβι εκείνο που θα με περάσει στην απέναντι όχθη. Mm-hmm. Γιατί υπάρχουν πολλά καράβια. Της αθείας,
του μουσουλμανισμού, του βουδισμού, τον γκουρού, τον Α, τον Β και του Χριστού το καράβι. Είναι επιλογή να κοιτάξω την πορεία του καθενός και να μπω στο σωστό καράβι. Και τότε, αν έχω το σωστό τηλεσκόπιο, θα μπορώ να βλέπω με εντελώς διαφορετικό πνεύμα. Και έτσι γεμίζω, να ξέρετε, και το πιο θλιβερό θέμα, το διάβαζα τώρα, το θα γελάσουν οι τηλεθέτε, αλλά στο αεροπλάνο μέσα, διάβαζα αυτό το βιβλίο και το διάβαζα και ήμουν στο σημείο ακριβώς που έλεγε και το πιο λυπηρόν. Ο χριστιανός το βλέπει με το μάτι της χαράς. Γιατί, διότι αφού αυτό θέλει ο Θεός, ας είναι ευλογημένο το όνομά του. Λοιπόν, ο κύριος Ευθύμιος, παρακαλώ. Κύριε Ευθύμιε, σας ακούμε. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ελπίζω να σας ακούτε καθαρά, γιατί είμαι άρρωστος. Ακούγεστε ναι. Καθαρά, ναι. Την ευχή του Γέροντα. Να είστε καλά. Γέροντα, σας ακούω συχνά από το διαδίκτυο, τις ομιλίες σας. Και άκουσα πριν λίγες μέρες τον πατέρα Μάξιμο, που είναι απόλυτος για το 2018. Γιατί η Δευτέρα παρουσία με κάποιες προφητείες που δεν ξέρω αν το μελετήσετε κάπως, με τα πέντε ψωμιά και τους δύο άρτους που νομίζω θα τα ακούσετε εδώ. Ναι. Εντάξει, να μην τα λέω έτσι με λεπτομέρειες. Ένα σχόλιο, αν έχετε την καλοσύνη. Βεβαίως, να ακούσουμε πρώτα και την κυρία Μερόπη και να πάρουμε το σχόλιο σας και στα δύο. Κυρία Μερόπη. Κυρία Μερόπη, μας ακούτε? Παρακαλώ. Καλησπέρα σας, κυρία Μιχαηλίδου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα τον καλεσμένο σας, την ευχή σας, Πάτερ. Χαίρομαι. Καλησπέρα σας. Ναι. Αυτό που θέλω να αναφέρω, να πω, ας πούμε, είναι ότι λέει ο γέροντας ο σταυρός, το τίμιο ξύλο που κρατάει και είναι δε θαύμα σε μια κοπέλα που δεν τεκνοποιεί, που σε έναν κύριο που είναι παράλυτος. Εμείς προχτές συγκεκριμένα με τον σύζυγο μου και με τα παιδιά μου είχαμε πάει στη Μονή της Τροδίτης σας. Λοιπόν, έχω ξαναμιλήσει στην εκπομπή σας και σας είπα για την κόρη μου που μου έγινε θαύμα. Δηλαδή όταν ήμουν έγκυος, οι γιατροί, 6-7 γιατροί έκαναν μου αναλύσεις στα πάντα, μωρό δεν έβλεπα και στο τέλος είπαμε ότι ήμουν και 3,5 μηνών έγκυος. Φορέσατε τη ζώνη της Παναγίας. Ναι. Εκεί που έχει ακριβώς, η οποία είναι αυτό ακριβώς που σας είπα. Ναι, απλά... Τη φορούνε πολλοί άνθρωποι, όπως είπα, πάνε κάποιοι στην εικόνα της Τίνου και κάνει ένα θαύμα. Πάνε άλλοι και δεν κάνει θαύμα. Δεν είναι ότι η εικόνα φταίει. Είναι η πίστη δική μας... Που το επιτρέπει. Που το επιτρέπει ή ο Θεός που βλέπει και στον καθέναν δίνει... Ναι, αφού η Παναγία είναι Παναγία, είναι πάνω από τους Αγίους. Δηλαδή και ο κάποιος Άγιος για να θαυματουργήσει, επιτρέπει η Παναγία για να γίνει κάποιο Χριστός, θαύμα. Ο Χριστός, όχι η Παναγία. Ας λέμε Παναγία, είναι πάνω από τους Αγίους. Ναι, αλλά δεν είναι πάνω από τον Κύριό μας. Είναι πάνω από τους Αγίους. Ολοκληρώστε την ερώτησή σας. Ναι, αυτό που ήθελα να πω, κυρία Μιχαλίδου, είναι ότι σας είχα αναφέρει και παλιά ότι τώρα είναι ο τριμηθούντος ο Πάτερ Βαρνάβας. Μου είχε πει η κόρη μου να πάει στο καλό και το μωρό να μην το ρίψεις και ξέρω εγώ. Ό,τι μου είπαν, ό,τι συμβουλέ μου έδωσε την έκαμα, ας πούμε. Τώρα, εδώ που θέλω να καταλήξω είναι, ας πούμε, με το τίμιο ξύλο που λέει ο Πάτερ. Είχαμε πάει στην Παναγία της Τροδίτης σας. Λοιπόν, η κόρη μου μπήκε μέσα στη Μονή και είχε έναν ηγούμενος. Έναν ηγούμενο, πώς ναι, τους λέτε. Ήταν ηγούμενος μέσα στη Μονή, ναι. Ναι, στην Τροδίτη. Ένα μοναχό, ναι. Ένα μοναχό. Μάλιστα. Εγώ ήμουν έξω με το σύζυγό μου και με τα δυο μου τα αγόρια. Βλέπαμε έτσι τη θέα, μιλούσαμε. Λοιπόν, πήγε μόνο του το μωρό μέσα και λέει στον μοναχό, είμαι η Μαρία και τι θέλεις Μαρία μου λέει της, θέλω να μου βάλεις μια ευχή. Παίρνει την από το χέρι και σκήκε μαζί με την κόρη μας έξω και μου λέει, τούτον το μωρό λέει μου η Μαρία, δεν είναι δική σας λέει μου, είναι της Παναγίας. Εντάξει,
ήρθε κοντά μου, μου μίλησε λέει και είπε ότι θέλει να της βάλω μια ευχή για να μην, πολυ... να μην τα πολυλογώ. Εν πάση περιπτώσει έδωσε της μια εικονίτσα της Μαρίας μετά που της έβαλε ευχή και εμείς εφίαμε. Λοιπόν, μετά από δύο μέρες... Τι θέλετε να ρωτήσετε για να καταλάβουμε? Που λέτε για το τίμιο ξύλο που το σταυρώνεται σε κοπέλες, σε αυτό δεν το ανέφερε ο Γέροντας, έτσι αναφέρθηκε από τη λεφιάτες. Μας έδωσε την εικονίτσα, ναι. Εκεί που θέλω να καταλήξω. Mm-hmm. Είχαμε πάει να πληρώσουμε κάτι αναλύσεις για το γιο μου, το μικρό που mm-hmm. είχαμε κάνει. Όπως ερχόμασταν από την κλινική, είχε κοπεί το κολάνι του αυτοκινήτου. Mm-hmm. Το πώς εκόπηκε, το πώς... Επήραμε, ας πούμε, σταμάτησε το αυτοκίνητο, δηλαδή ο κόσμος που ήταν εκεί είπε ότι είναι που θαύμα που σωθήκαμε. Μάλιστα. Δηλαδή ήταν, ήταν η ευχή που έβαλε με τις κόρες μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Από δεν είναι, ας πούμε, που μόνο ναι. έναν τιμίο ξύλων ή... Ναι. Είναι και με τις εικόνες που... Θα ακούσουμε τώρα τι έχει να μας απαντήσει ο Γέροντας Νεκτάριος. Θα ακούσω και τον κύριο Ανδρέα Γεωργίου, παρακαλώ. Κύριε Γεωργίου. Ναι, καλώς σας απόγευμα, τα ευχαριστώ σας, Γέροντα. Καλησπέρα σας. Ήταν μας πριν λίγο, τη σκηνή του δεύτερη λάβεται φως. Είναι η Ροψάλτης. Ναι. Και θέλω να μάθω κατά πόσον το Άγιο Φως το έχετε πάρει από τον Πανάγιον Τάφο. Ναι, το Άγιον Φως. Το Άγιον Φως έρχεται στην Ελλάδα κάθε χρόνο. Και το παραλαμβάνει και το μοναστήρι μας. Μάλιστα. Και γίνεται ολόκληρη τελετή υποδοχής. Και το παίρνουν και διάφορες Μητροπόλεις σε όλη την Ελλάδα, γι' αυτό έρχεται αυτό το αεροδρόμιο. Άρα από τον Πανάγιο Τάφο. Έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε. Και η κυρία που θέλει να παραμείνει ανώνυμη. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Γεια σας κυρία Λίτα. Yes. Την ευχή σας πάντε. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα κάτι έχω ακούσει. Δεν ξέρω να με συγχωρέσετε εκ των προτέρων. Mm-hmm. Δεν έχω, μπορεί να μην έχω καταλάβει. Όταν είπε ο πάτερ, αυτοί που δεν βλέπουν mm-hmm. είναι αμαρτωλοί. Δηλαδή εγώ που έβλεπα και τώρα δεν βλέπω καλά mm-hmm. από κάποια ασθένεια. Mm-hmm. Είμαι αμαρτωλή. Όχι, όχι παιδάκι μου, δεν είπαμε κάτι όχι. τέτοιο. Ευχαριστούμε την κυρία. Παρακαλώ, Γέροντα, επαναλάβετε. Λοιπόν, είναι συμβολικό. Όσοι δεν βλέπουν... Εννοεί η κυρία που είπαμε το παράδειγμα με το φως. Ναι. Είναι πνευματικό φως και πνευματική όραση. Έτσι. Καμία σχέση με το η φυσική. Μιλάμε για το πνευματικό ήλιο που είναι ο Χριστός μας. Μάλιστα. Λοιπόν, όχι ότι εσείς είστε αμαρτωλοί. Ναι, όλοι είμαστε αμαρτωλοί. Και γι' αυτό εξάλλου βαδίζουμε προς το θάνατο. Ακριβώς. Γιατί αν ήμασταν Άγιοι και παραμέναμε Άγιοι από αρχής, δεν θα ήταν ανάγκη ούτε ο Χριστός να έρθει πάνω στη γη, ούτε να καταργήσει το θάνατο. Πάμε λοιπόν. στην κυρία Μερόπη που ρωτούσε για το εικονισματάκι, αυτό που έλαβε το κοριτσάκι, τη Σημαρία και έγινε πήγε αυτό... στην Παναγία την Τροδίτσα. Ναι. Είπαμε λοιπόν ότι ακριβώς, ότι έχουμε πολλά εικονίσματα, λείψαν Αγίων, το είπαμε, mm-hmm. δεν το πρόσεξε ίσως, ή δεν είδε όλη την εκπομπή. Βλέπετε αυτό συμβαίνει. Ναι. Έτσι. Και αποσπασματικά λοιπόν. Γίνονται. Έτσι, λοιπόν. Ναι. Αλλά βλέποντας κανείς όλη την εκπομπή θα δει μέσα ότι είπαμε ότι είναι πάρα πολλά εικονίσματα τα οποία τελούν θαύματα. Ή και μπορεί και τίποτα, είπατε, μπορεί και τίποτα. Γέροντα. Είπατε υπάρχουν ότι και μόνο... πάρα πολλά άγια λείψανα τα οποία είναι Μάλιστα. θαυματουργά. Mm-hmm. Ομοίως και το τίμιο ξύλο είναι θαυματουργό. Όπου θέλει, όποτε θέλει, όπως και τα εικονίσματα. Ή μπορεί, είπατε, και το αντίθετο. Να έχεις τρομερή πίστη και να έχεις κάνει και το θέλημα του Θεού και να μην επιτρέπεται. Να μην θέλει ο Θεός για τον Άλφα ή κάποιο λόγο. Ή Β' λόγο, το οποίο εκείνος γνωρίζει. Λοιπόν, θέλετε να δείξετε, είπατε, κάτι το βίντεο. Θα δούμε και το βίντεο παρακάτω. Ο κύριος Ευθύμιος είχε ρωτήσει κάτι για τον Αντίχριστο, νομίζω ήταν ότι για τα σημεία με τον καιρό. Να μπούμε στο θέμα του Αντιχρίστου τώρα. Ωραία. Θα το κρατήσουμε τότε για να δούμε και το ρεπορτάζ. Μία ακόμα ερώτηση, κυρία Ειρήνη. Κυρία Ειρήνη, παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κυρία Ειρήνη. Την ευχή σας πάτε. Του κυρίου, παιδί μου, να είστε καλά. Θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με το ερώτημά σας για το, μάλλον αυτό που αναπτύξατε για το θέλημα του Θεού, που ζητούμε πάντοτε να γίνεται το θέλημα του Θεού, που είναι και το πιο σωστό. Πώς μπορούμε να απαλύνουμε τον πόνο αγαπημένων μας ανθρώπων που έχουν χάσει δικούς τους αγαπημένους ανθρώπους στον πόλεμο του 1974 και κυδεύουν τώρα τους δικούς τους και νιώθουν τώρα μεγάλο θυμό και δεν ξέρουμε πώς μπορούμε εμείς που είμαστε κοντά τους να τους βοηθήσουμε που ο θάνατος δεν επήλθε από κάποια ασθένεια ή από οτιδήποτε, απλά ήρθε από κάποια δολοφονία ουσιαστικά.
με βάναυσο τρόπο. Σίγουρα ήταν θέλημα Θεού να γίνει. Απλώς πώς μπορούμε να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, να πούμε ότι στο βιβλίο, το τελευταίο, αυτό το σύγχρονος γεροντικός λόγος που είναι ο τόμος πρώτος, το οποίο προλογίζει ο γέροντας Εφραίμ, όπως είπα, της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου, για το επαναλαμβάνω γιατί ναι, από ό,τι κατάλαβα κάποιοι άνοιξαν τώρα την τηλεόρασή τους. Μέσα εδώ λοιπόν αναφέρουμε όλα αυτά τα περιστατικά. Γιατί το ένα, γιατί το άλλο και στα άλλα τα βιβλία. Και στα άλλα τα βιβλία. Γι' αυτό κανείς όταν διαβάζει όχι μόνο τα δικά μας βιβλία, το οποίο ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Ελίτα, η οποία τα παρουσιάζει, γιατί τα παρουσιάζει, από ό,τι μου είπε, γιατί τα διάβασε, τη γεμίσαν την ψυχή της, της αρέσανε, όπως είπε και η ίδια και στην αρχή για το βιβλίο του Αντιχρίστου. Αυτό το έρωτας της καρδιάς μου είναι... Ο έρωτας της καρδιάς μου. Θα δείτε και το άλλο το βιβλίο, το καινούριο, που κυκλοφόρησε τώρα. Όλα αυτά τα βιβλία... Πώς τους απαλύνουμε το μόνο. Ακριβώς. Συμπεριλαμβάνονται, γιατί οι ερωτήσεις είναι πάρα πολλές. Βεβαίως. Και γι' αυτό τα δείχνω στους ανθρώπους, ώστε να μπορέσουν μέσω αυτών των βιβλίων που θα διαβάσουν, να βρουν τις απαντήσεις τους. Γιατί σίγουρα μας βλέπουν χιλιάδες άνθρωποι και όπως σας είπα, μας βλέπουν και στην Ελλάδα. Μου έλεγε αγαπημένη φίλη ότι ο πόνος είναι σαν βάφτισμα. Ο πόνος, πρέπει να σας πω, είναι ευεργεσία Θεού. Και πρέπει να αναρωτηθώ γιατί επέτρεψε ο Θεός να πονέσω. Καταρχάς να πούμε ότι εάν δεν πονέσουμε, ο πόνος είναι από την αγάπη του Θεού. Με κάνει και πονάω γιατί με αγαπάει. Ένα παράδειγμα σας πω. Παθαίνετε σκουλικοειδίτιδα και δεν πονάτε. Θα πεθάνετε. Μόλις έρθει ο πόνος, αμέσως αντιλαμβάνεστε ότι κάτι εδώ δεν πάει καλά και τρέχετε στον γιατρό. Χάλασε το δόντι. Εάν δεν σας πονέσει, θα σαπίσει το στόμα σας, θα πέσει το δόντι, θα πάθετε μεγάλη ζημιά στο στόμα σας. Ο πόνος λοιπόν είναι ευεργεσία. Άρα όλα για την πνευματική αφύπνιση. Έτσι, όλα ακριβώς και αυτά. Και εκεί αναφέρομαι μέσα στο βιβλίο ο Ιησούς. Γιατί επιτρέπει ο Ιησούς ως έρωτας. Γιατί επιτρέπει ο Χριστός και τον πόνο. Είναι από αγάπη. Άρα θα πρέπει να αναζητήσω γιατί ο Θεός επέτρεψε να πονέσω. Αντιλαμβάνομαστε. Γιατί επέτρεψε. Γιατί με αγαπάει. Ναι. Γιατί, τι θέλει από μένα. Άρα είναι η πνευματική μας αφύπνιση. Είναι ακριβώς το πώς το βλέπω το γεγονός. Άρα, σε αυτούς που πρέπει να μιλήσω, τους ανθρώπους, εάν δεν έχουν γνωρίσει τον Χριστό, ό,τι και να τους πω, ό,τι λόγια και να τους παρηγορώ, θα πηγαίνουν στον αέρα την ώρα που η μάνα έχασε το παιδί της. Και είτε το σκότωσε ο Τούρκος, είτε το σκότωσε ένας Πακιστανός, είτε το σκότωσε ένας μαύρος, είτε το πάτησε ένα αυτοκίνητο, είτε πήγε από καρδιά. Μάλιστα. Θα μετρώει το μαράζι γιατί. Γιατί το παιδί μου. Εάν δεν έχω μπει μέσα στη θεώρηση, γι' αυτό προσπαθώ, γράφει ο γέροντας εδώ Εφραίμ στον πρόλογο, στο βιβλίο, ότι στο βιβλίο μέσα αυτό λέει ο γέροντας Νεκτάριος μεταφέρει την εμπειρία του, την προσωπική, αλλά και από όσα έχει βιώσει στο Άγιον Όρος που συχνά επισκέπτεται. Εκεί με γεροντάδες που μιλάμε, με γεροντάδες που ακούμε, που μας μεταφέρουν θεόπνευστα λόγια. Γερόντα μου, πρέπει να τρέξω για το ρεπορτάζ για τον Αντίχριστο. Άρα, η ουσία του πόνου είναι η πνευματική αφύπνιση. Έτσι. Πρέπει να έχουμε κατά νου... Και πρέπει να δω πίσω από εκεί το χέρι του Θεού και την αγάπη του Θεού. Και το γεγονός ότι οι αγαπημένοι μας κάπου βρίσκονται, που εμείς δεν έχουμε μεν πρόσβαση, ζούνε, αλλά είναι εν Χριστώ. Ζουν εν Κυρίω. Και έχουν αυτοσυνείδηση, μνήμη, έτσι, συναισθήματα. Και παίζει σημαντικό ρόλο οι προσευχές οι δικές μας, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, για τους και κοιμημένους, και οι ελεημοσύνες τώρα. Πολύ καλά που το αναφέρετε, γεροντά. Να κάνουμε εμείς για τους και κοιμημένους. Βοηθούν πολύ την ψυχή των κεκοιμημένων μας. Πάμε λοιπόν να δούμε το ρεπορτάζ, γιατί θα ήθελα να αγγίζαμε και αυτό το κεφάλαιο, μια και όπως έχετε μια και πει, κοντά σας. Αυτό που πρέπει να ξεχωρίσουμε είναι ότι μιλώντας για τον Αντίχριστο, ουσιαστικά ανοίγουμε τον δρόμο για τον Χριστό, με την έννοια ότι αντιστεκόμαστε έτσι σε όλα αυτά που είναι σημεία των καιρών. Προσέξτε με, να σας πω το εξής.
εάν έχω μία Ferrari, είναι μία Mercedes, μία BMW, οτιδήποτε, και τρέχω με μεγάλη ταχύτητα στον εθνικό δρόμο και ξαφνικά είναι μία απότομη στροφή και δεν υπάρχει κάποιος να με ειδοποιήσει ότι ένα σήμα, ότι stop, κόψε ταχύτητα, πατέρα Νεκτάρι, γιατί έχει στροφή παρακάτω. Και εγώ με την ταχύτητα που τρέχω θα φύγω έξω. Ευχαριστώ. Αυτό το βιβλίο έχει σκοπό να αφυπνίσει, ώστε να μην, με την ταχύτητα που τρέχουμε, να μην πέσουμε στην αγκαλιά του Αντιχρίστου και δεν το αντιληφθούμε. Να κόψουμε ταχύτητα, γιατί στρώνουμε όπως είναι, στρώνουμε κόκκινο χαλί. Αθελά μας. Αθελά μας για τον Αντίχριστο, με όσα η πολιτική, γιατί αναφέρεται και στους νόμους που περνούν οι πολιτικοί. Έχει συγκεκριμένους νόμους που περνούν και στην Κυπριακή Βουλή και στην Ελληνική Βουλή και διεθνώς. Οι οποίοι αυτοί νόμοι ετοιμάζουν το κόκκινο χαλί για να περάσει ο Αντίχριστος. Εμείς πρέπει να σταματήσουμε. Ο Μαρίνος Γιαννάκης, ο σκηνοθέτης μας, μας λέει να πάμε άμεσα στο ρεπορτάζ να για να προλάβουμε να μας μιλήσετε και λίγο. Έτσι. Της Μαρίνας Κολέτη το ρεπορτάζ, πάμε να το δούμε. Ο Αντίχριστος θα είναι ένας κανονικός άνθρωπος. Δεν πρόκειται για ενανθρώπιση του σατανά, αφού ο διάβολος δεν έχει δυνατότητα σάρκωσης όπως ο Θεός, που έγινε άνθρωπος σαρκούμενος στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, γράφει ο γέροντας Νεκτάριος Μουλατζώτης στο βιβλίο του «Κόκκινο χαλί» για τον Αντίχριστο. Οι Εβραίοι περιμένουν κάποιο πρόσωπο επιφανή και όχι κάποιο άσημο. Το πρόσωπο αυτό έχουν τη δυνατότητα οι Εβραίοι να το προβάλλουν διεθνώς. Αρκετά τηλεοπτικά δίκτυα, ραδιοφωνικοί σταθμοί, λέσχες, μασονικές στοές, ο διεθνής σιωνισμός είναι στα χέρια τους. Ο Μεσσίας τους δεν είναι ανάγκη να γεννηθεί στο Ισραήλ, λένε οι Εβραίοι, αρκεί να είναι Εβραίος στο γένος. Δηλαδή μπορεί να γεννηθεί στη Γαλλία, στην Αμερική, στην Ελλάδα. Εμείς λέγουν οι Εβραίοι θα τον αναγνωρίσουμε εάν κάνει όλα αυτά τα οποία πιστεύουμε και διδάσκουμε. Αρκεί να είναι Εβραίος. Κάτι άλλο που πρέπει να προσέξουμε στα χαρακτηριστικά του Αντίχριστου, τονίζει ο Γέροντας, είναι αυτό που αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης, ο Χρυσόστομος και ο Άγιος Οικουμένιος, οι οποίοι μας λέγουν ότι όπως ο Ιησούς μπήκε μέσα στο ναό του Σολομώντα, έτσι και ο Αντίχριστος θα μπει μέσα στο ναό του Σολομώντα που ανέγει. Γύρε ξανά ο ίδιος ή τα όργανά του. Ο Αντίχριστος, αφού στερεωθεί στην εξουσία και είναι σίγουρος δι' αυτή, τότε μέσα από το ναό του Σολομώντα θα αυτοκυριαρχηθεί ως Θεός. Ας μην ξεχνούμε ότι ο Αντίχριστος μέσα του έχει ολόκληρο το διάβολο. Έχει μέσα του τον νεοσφόρο. Ο δεοσφόρος άλλωστε τι ήθελε πάντοτε να κάνει? Να πάρει τη θέση του Θεού και να εθρονιστεί ως Θεός στη θέση του Θεού. Δι' αυτό και ξέπεσε γενόμενος από άγγελος διάβολος. Αυτό που έγινε στην υπεραγία Θεοτόκο, όπως διδάσκουν οι Αγίοι μας, είναι υπέρ την φύση. Αλλά οι Εβραίοι δεν το αποδέχονται. Δι' αυτό και θεωρούν εξάλλου ότι η Θεοτόκος Μαρία ήταν παντρεμένη μετά του Ιωσήφ και έτσι γεννήθη ο Ιησούς. Άρα η μητέρα του Αντίχριστου θα είναι κατά το δυνατόν όμορφη και θα προβληθεί και αυτή ως γεννή με αρετές, ως ελεήμων και φιλέσπλαχνος. Ενώ οι Αγίοι μας τονίζουν ότι η μητέρα του θα είναι μυαρά γεννή. Θα πρέπει λοιπόν να αναζητήσουμε ποια υψηλόβαθμη γυναίκα, όμορφη κατά το δυνατόν, την προβάλλουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με αρετές, ελεήμων και φιλάνθρωποι. Σίγουρα η γυναίκα αυτή δεν θα είναι η γυναίκα της διπλανής μας πόρτας, αλλά θα είναι από μεγάλο τζάκι. Πρέπει να οδηγηθεί η ανθρωπότητα, όπως λένε οι προφητείες και οι Άγιοι Πατέρες, πρώτα σε μεγάλη πείνα, θλίψη ή αουδέποτε γέγονε, για να παρουσιαστεί ο ψευτομεσσίας που οι τηλεοράσεις θα τον παρουσιάσουν ως σωτήρα της ανθρωπότητας, αναφέρει ο γέροντας Μουλατζώτης στο βιβλίο του «Κόκκινο για τον Αντίχριστο». Τι γίνεται, γέροντα, πού βρισκόμαστε? Λοιπόν, στο βιβλίο... Ναι. Αυτό το οποίο γράψαμε. Ναι, να το και το δείχνω τώρα. Νομίζω ότι θα παίξει τώρα το τηλέφωνο, γιατί στην Κύπρο ζητάνε τα βιβλία. Μας το έχουν ζητήσει πάρα πολύ από την παραγωγή. Θα βρίσκεται στην οθόνη, θα μπορεί ο καθένας να το δει. Να βάλουμε το τηλέφωνο στην οθόνη, που μπορούν να βρουν τα βιβλία. Εδώ στην Κύπρο, που μπορούν να τα βρουν. Στην Ελλάδα υπάρχουν στο μοναστήρι μας. Λοιπόν... Εδώ στην Κύπρο όμως έχουμε ένα πρόσωπο δικό μας, το οποίο τα έχει. Τα φέραμε γιατί... Καλά κάνετε και το απαντάτε. Ήταν προτροπή του γέροντος Εφραίμ, του Βατοπεδινού, να φέρουμε το βιβλίο. Λοιπόν, να πούμε για τον Αντίχριστο, ότι καταρχάς δεν θα είναι ο Αντίχριστος,
ένα πρόσωπο που τον φαντάζονται πολλοί, όπως ο Ιησούς δεν είναι κυρίως, τονίζω τη λέξη, αντίγραφο του Χριστού. Θα είναι αντίθετος του Χριστού. Δηλαδή θα είναι θρησκευτικά, κάπου θα βρίσκεται στη θρησκευτικό. Θα πηγαίνει αντίθετα. Και γι' αυτό προσέξτε. Θα πρέπει όλοι οι νόμοι, οι οποίοι κυρίως είναι χριστιανικοί, στο χριστιανικό κόσμο, γιατί στα άλλα κράτη ούτως ή άλλως δεν είναι χριστιανικοί οι νόμοι, αλλά στο χριστιανικό κόσμο θα πρέπει να ψηφίζονται νόμοι που είναι του Χριστού, αντίθετοι. Και γι' αυτό βλέπετε τώρα, πρέπει να ανοίξουμε, λέει, τις Κυριακές. Η διεθνής αγορά απαιτεί να καταργηθεί η ημέρα Κυριακή. Θα ψηφιστεί νόμος που θα είναι εργάσιμη και αυτό που η Κυριακή ήταν η ημέρα του Κυρίου, γι' αυτό λέγεται Κυριακή. Διαφορετικά λέγεται πρώτη ημέρα, είπαμε. Θα είναι πρόσωπο ή πρόσωπα ο Αντίχριστος. Θα είναι πρόσωπο. Μπορεί να είναι πολιτικό πρόσωπο. Πολιτικό πρόσωπο θα είναι, ναι. Αφού όπως αναφέρουν θα διοικήσει, ναι, όλη την οικουμένη. Ναι. Άρα μιλάμε, και το λέει η Γραφή αυτό, και ναι, οι πατέρες, ότι θα διοικήσει όλη την οικουμένη εδώ και 2.000 χρόνια. Και σήμερα μιλάμε για παγκόσμια κυβέρνηση. Είδατε, βγήκε και ο Πάπας. Είμαστε και είπε, πολύ κοντά. Είπε και ο Πάπας ότι για να λύσουμε τα προβλήματα, μόνο μια παγκόσμια κυβέρνηση και ένας παγκόσμιος ηγέτης μπορεί να μας σώσει. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν θα αναδειχτεί ως πολιτικό πρόσωπο. Δεν θα βγει να πει φυσικά «Είμαι ο Αντίχριστος». Και γι' αυτό θα πρέπει να προσέξουμε ποια θα είναι τα χαρακτηριστικά του Αντιχρίστου. Ναι. Για να μπορέσουμε να τον καταλάβουμε. Διαφορετικά υπάρχει περίπτωση, επειδή λέγει ο Άγιος Οικουμένιος, ο Άγιος Θεοφύλακτος, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ότι δεν θα καθίσει μόνο στο ναό του Σολομώντα που θα χτιστεί ξανά στα Ιεροσόλυμα. Και ετοιμάζονται, θα το βρείτε στο βιβλίο, ετοιμάζονται οι Εβραίοι να ανεγείρουν το ναό, εκεί που είναι το τέμενος. Λοιπόν, αλλά θα μπαίνει, λέει, και στις δικές μας, θα μπει στις Ορθόδοξες Εκκλησίες ο Αντίχριστος. Θα γίνεται υποδοχή του κανονικά. Γιατί δεν θα καταλάβουνε οι εκκλησιαστικοί ηγέτες ότι αυτός είναι ο Αντίχριστος. Και γι' αυτό λέει ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος, προσοχή, λέει, διότι θα μπει και μέσα στις δικές μας εκκλησίες. Και γι' αυτό λέει η Γραφή, θα πλανηθούν ως προς το πρόσωπό του. Εύκολα. Ακόμα και οι εκλεκτοί. Μάλιστα. Και εκλεκτοί είναι το ιερατείο μας. Μάλιστα. Θα πλανηθούν. Και θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Και γι' αυτό θα στείλει ο Θεός και δύο προφήτες που θα μας προετοιμάσουν. Θα μας τον δείξουν ποιος είναι. Θα μας πούνε, προσέξτε, αυτός κατά την παράδοση θα είναι των Αγίων της Εκκλησίας μας, ο προφήτης Ηλίας με τον προφήτη Ενόχ. Μάλιστα. Θα μας πούνε, προσέξτε, διότι αυτό το πολιτικό πρόσωπο, αυτό το πρόσωπο είναι ο Αντίχριστος. Φυσικά αυτός δεν θα το δεχτεί. Ούτε και η ανθρωπότητα θα το δεχτεί. Διότι γράφουν οι γραφές και οι προφητείες ότι η πλειοψηφία του κόσμου θα οδηγηθεί σε τέτοιο τέλμα που θα αναζητά από μόνη της έναν παγκόσμιο ηγέτη που να τη σώσει την ανθρωπότητα. Και αυτός θα είναι, και αυτός θα είναι ο Αντιχρίστος. Το πρόσωπο. Αλλά πρέπει να έχουμε τα χαρακτηριστικά του, να γνωρίζουμε πώς θα κινηθεί. Γιατί σκεφτείτε να μπαίνει μέσα στην εκκλησία, τι πλάνη θα πάθουμε, να υποδεχόμεθα έναν βασιλέα ή έναν πρόεδρο δημοκρατίας και στην ουσία, χωρίς να το γνωρίζουμε, να υποδεχόμεθα και να προσκυνάμε τον Αντίχριστο, αφού το λένε τρεις Άγιοι. Ο Άγιος Θεοφύλακτος Βουλγαρίας, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Άγιος Οικουμένιος. Τρεις Άγιοι μας λένε ότι θα μπει και στις δικές μας εκκλησίες υποκρινόμενος τον ευσεβή. Άρα, και ρωτώ εγώ, ευθέως απάντησέ μου, Ελίτα, είναι απλή ερώτηση. Όταν ήρθε ο Χριστός, το ιερατείο και ο λαός αναγνώρισε το Χριστό? Όχι, βέβαια. Όχι. Γι' αυτό τον οδήγησε στο Σταυρό. Δεν αναγνωρίσαμε το Χριστό. Άρα όταν έρθει ο Αντίχριστος, ο οποίος θα κρύβεται για να μην τον καταλάβουμε ότι είναι ο Αντίχριστος, αλλά να τον προσκυνήσουμε και να μας πάρει με το μέρος του, να μας κερδίσει, και μετά θα είναι αργά. Όλα οδηγούν προς τα εκεί. Η Δέσπο θέλει να μας μιλήσει, Γέροντα. Ναι, 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 Δέσπο μου, συγγνώμη, είστε ώρα και στη τηλεφωνική. Hello. Πολύ καλησπέρα σύντομα. Ναι. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Συγχαρητήρια και καλώς ήρθε ο Γέροντα. Βεβαίως. Να είστε καλά. Ναι, ήθελα να ρωτήσω κάτι.
Τώρα για να βγάλουμε ταυτότητες γέροντα, πρέπει τα αποτυπώματα μας να βάλουμε το δάχτυλο μας σε κάτι. Mm-hmm. Ναι, εσείς... αντί για το μελάνι. Ναι, αντί για το μελάνι βάλουμε το δάχτυλο. Αυτό δεν είναι το χάραγμα, μην μπερδευτούμε. Δεν είναι το χάραγμα. Αυτό δεν είναι το χάραγμα. Το χάραγμα, λέει η Αποκάλυψη και οι Άγιοι, θα γίνονται οικονομικές συναλλαγές. Το λέει, δεν θα μπορείς να πουλάς ή να αγοράζεις. Το πιο πιθανό είναι μικροτσίπ κάπου. Εδώ που βάλουμε το δάχτυλο μας δεν είναι τίποτε. Όχι Δέσπο μου, σε ευχαριστούμε. Θα τρέξω λίγο να πάρω και την κυρία Μαρία. Αυτό δεν είναι. Είναι αντί για το μελάνι, το παίρνει με δαχτυλικό ηλεκτρονικό. Καλά έκανε και ρώτησε η κυρία. Κυρία Μαρία μου, το τελευταίο τηλεφώνημα νομίζω σύντομα. Καλησπέρα. Θέλω να το ρωτήσω το γέροντα, αν ήρθε παλιά στο νοσοκομείο πριν 6 χρόνια μαζί με το Σταυρό, σε παρακαλώ. Σε ποιο νοσοκομείο? Στο ογκολογικό. Είχατε επισκεφθεί την Κύπρο? Έχω επισκεφθεί πάνω από 15-20 φορές την Κύπρο. Γέροντα, είμαι μια μητέρα, έχασα το γιο μου. Και σε στιγμή μου που ήρθε και κλάτων το παιδί μου τότε, και βάλε στο Σταυρό μπα στο γιο μου και ένιωσα ότι εκείνη τη στιγμή ήταν να φύγει. Έφυγε ο γιος μου, είχε 8 χρόνια, ήταν 8 χρόνια, είχε 6 χρόνια που έφυγε. Και σε θυμήθηκα μόλις είδα τώρα τα μάτια σου, ότι ήσουν εσύ. Άρα εγώ θα ήμουν. Ναι, εσύ ήσουν, ναι. Και σήμερα είναι τα γενέθλια μου, σε παρακαλώ. Χρόνια πολλά και ευλογημένα, κοντά στο Χριστό παιδί μου. Ήταν ο μόνος που μου έκανε τα γενέθλια μου και πρόσεξε τι μου έστειλε σήμερα. Για να θυμίσει ότι πιστεύεις στο πράγμα. Είναι απίστευτο, έχω συγκλονιστεί εγώ που την ακούω τώρα. Εγώ να δεις πως θα συγκινήθηκα, γιατί μου λείπει τόσο πολλά σήμερα και μου στέλνει το γέρο και να πει μαμά είμαι να μην. Ο Θεός να σου δίνει δύναμη και το παιδάκι σου ζει, παιδί μου, κοντά στα χέρια του Θεού. Το νιώθω γέροντα. Αυτό ήταν δώρο Θεού, Μαρία μου. Να είσαι καλά, γλυκιά μου, και ο Θεός να σε έχει καλά, είναι και τα γενέθλιά της. Κλείσαμε, γέροντα μου. Κλείσαμε. Δυστυχώς φτάσαμε στο τέλος. Φτάσαμε στο τέλος, όντως. Mm-hmm. Εγώ να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση που μου κάνατε και ήρθα. Θα μείνω 2 μέρες στη Λεμεσό, σήμερα και αύριο. Και τις υπόλοιπες 2, Πέμπτη και Παρασκευή, θα είμαι, όπως σας είπα, στο Παραλίμνη. Στο Λιοπέτρι. Λιοπέτρι. Στο Λιοπέτρι θα είμαι 2 ημέρες. Και το Σαββάτο, πρώτα Θεός, από τη Λάρνακα θα αναχωρήσουμε. Ωραία, εμείς θεωρούμε ότι δεν θα είναι η πρώτη φορά ή η δεύτερη που σας φιλοξενούμε. Ευλογημένες συμπτώσεις. Ο Θεός να σας έχει καλά και σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και τους τηλεθεατές μας. Πάμε να κλείσουμε. Πάμε.